Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό σκορπό που πρέπει να καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα, για να κάνουμε κλειστή την πρεσθένο χώρο για να περάσουμε την μπάλα κατά από τις υπεραχωρίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Κοπιάστε πουλάκια μου, κοπιάστε σήμερα, κοπιάστε συν. Παρέα μας, προχωράμε μέσα στον Ιούλιο. Τι γίνεται ρε παιδιά, εντάξει. Πάντως χθες αν έβλεπες τα πάνελ, όλοι κέρδισαν φίλε, συγκλονιστικό. Δηλαδή, αν δεν ήξερες αποτέλεσμα, νόμιζες ότι όλοι έχουν κερδίσει. Ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Όταν πανηγυρίζουν όλα τα κόμματα, ποιος την πληρώνει. Αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να πω αυτό σε ένα μηδέν, αλλά έβλεπες Νέα Δημοκρατία, χαρούμενη, αυτοδυναμία, αυτά, έτσι, νίκη, έτσι. Βλέπεις, ΣΥΡΙΖΑ, διατηρήσαμε τη δύναμή μας, ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, σιγά μη χάναμε με τόσες πολλές μονάδες διαφορά, πανηγύρικη εκεί. Πανηγύρικη, φόφη, βέβαια, βλέπετε, έχουμε μια δύναμη σημαντική να επηρεάσουμε, να κάνουμε. Πανηγύρικη ο Ελληνική Λύση, ο Βελόπουλος που μπήκε, πανηγύρικη ο Βαρουφάκης, όλοι, πανηγύρι και δηλαδή, το κουκουέ που βεβαίως η δύναμη, δηλαδή, πραγματικά παιδιά κάποιος δηλαδή στενοχωρήθηκε χθες. Ε? Τουλάχιστον από αυτούς που μπήκαν, γιατί αυτοί που μείναν απ' έξω, είτε επειδή δεν κατέβηκαν, δηλαδή κάτι ποτάμια, κάτι καμένη κτλ., είτε η Χρυσή Αυγή που έμεινε τελείως έξω. Κατά τα άλλα, όλα εντάξει, παιδιά. Θα ευχηθώ αυτό που ευχήθηκα την επομένη μέρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή την άλλη μέρα το πρωί είπα το εξής. Μακάρι, ξέρετε ότι η εκπομπή ούτε πολιτική είναι, ούτε έχουμε καμιά πρεμούρα με κανέναν από δάφτους. Ούτε έχουμε καμία, είμαστε πολιτικοποιημένοι αλλά όχι κομματικοποιημένοι. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην κοινωνία μας, στην πατρίδα μας, εννοείται. Γιατί μεγαλώνουμε παιδιά σε αυτή τη χώρα και προσπαθούμε να ζήσουμε την οικογένειά μας εδώ και να μην φύγουμε στο εξωτερικό. Λέω λοιπόν αυτό που είπα και την επομένη των προηγούμενων εκλογών. Πότε ήταν το 14 ήταν. Λέω λοιπόν μακάρι ένα μέρος μόνο από αυτά που περιμένει ο Κοσμάκης να κάνουν αυτοί που βγήκαν. Ένα μέρος. Να δει ο κόσμος δηλαδή, η μεσαία τάξη, λίγο να ανακουφίζεται η καθημερινότητά του. Λίγο. Να δει μια διαφορά στη ζωή του. Άρα από εκεί και πέρα, κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, δεν το ξέρω. Θέλω να ξεκινήσω πριν απ' όλα όμως, και πριν πούμε χορηγούς και οτιδήποτε άλλο, με το χαρούμενο πρωτοσέλιδο της ημέρας. Και όσοι, ο πρωταθλητής γράφει «Τέλος ο πόλεμος κατά του Ολυμπιακού». Έχουν σβησμένο τον Τσίπρα με ένα χ. Θα σέβεστε όλοι, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, Κινάλ και άλλοι, το πιο μεγάλο κόμμα του θρύλου. Και προς τους καινούριους, μην τολμήσετε να δικήσετε τον Ολυμπιακό. Δεν θα μας ξανακλέψετε πρωταθλήματα. Δεν θα ξαναχαρίσετε εκατομμύρια στους άλλους. Καταρχήν, θέλει που μπίπιπ να χαρεί, έτσι. Και η χαρά δεν την αφήνει, έτσι δεν λέει η παροιμία. Ε. Φανταστείτε επίσης, θέλω να πω, να κέρδιζε ένα κόμμα και το ίδιο βράδυ των πανηγυρισμών να πήγαινε ο ιός του Σαββίδη, γιατί τώρα πήγε ο ιός του Μαρινάκη, στα γραφεία του κόμματος που έχει κερδίσει. Τι θα λέγανε. Εγώ θέλω να πω σε αυτούς, οι οποίοι γιατί ξετσουτσούνησαν από χθες και βγάλαν γλώσσα ήδη, θέλω να πω λοιπόν και στους μεν και στους δε. Στους μεν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μου έκλεψε ένα πρωτάθλημα πρόπερση και με άφησε να παίζω με 10 αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρών και ήταν ξεκάθαρη η κλοπή του πρωταθλήματος επί ΣΥΡΙΖΑ, άρα αυτά για τους μεν. Για τους δε έχω να πω ότι μία μάντρα, όποιος καταλαβαίνει καταλαβαίνει. Δηλαδή αν νομίσετε τώρα επειδή βγήκε η Νέα Δημοκρατία ότι θα ξαναγυρίσουμε σε εποχές παράγκας με έναν αδύναμο ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, διοικητικά, αγωνιστικά, διαιτητικά, οργανωτικά. Αν νομίζετε ότι το φοβερό είναι ότι δεν μπορούν ούτε να κρυφτούν. Δηλαδή είναι σαν να παραδέχονται με ποιο τρόπο έπαιρναν τα πρωταθλήματα. Με ποιο τρόπο. Πανηγυρίζουν τώρα, άμα πιάσετε 10 γαύρους, οι 8 θα σας πούν ναι, βγήκε ο Μαρινάκης, τώρα θα ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν θα γίνει αυτό λοιπόν, σας λέμε εμείς.
Και αν είναι λίγο έξυπνος ο Κούλης, τώρα που βγήκε, γιατί μπορεί πριν να μην έλεγε, θα ακούσει τις φωνές από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη μία και μοναδική Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ πάνω όπως λένε, έτσι δεν λένε, εδώ πάνω. Εδώ πάνω λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος πρώτα έχει τον ΠΑΟΚ στην καρδιά του και μετά το οποιοδήποτε κόμμα. Ας το βάλουν αυτό στο μυαλό τους, να το ξέρουν. Κωστή λέει ο Φραγκαντώνης, όντως ο λαός του Τρίλου μίλησε, γι' αυτό και έχασε από τον κακό ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Πειραιώς και στην κατακόκκινη με το νου τους Κρήτη. Ε, τι να πω, ρε. Ρε, καμία συστόλη τη βλέπετε την αλαζονία. Αντί να πει, δεν μας κάνει μεταγραφές, ρε. Πάλι παίρνει κάτι τριτοτέταρτους, κάτι μέτριους. Και βγαίνει με αυτό το πρωτοσέλιδο σήμερα. Κυνηγήσατε το θρύλο, αδικήσατε το λαό του και τιμωρηθήκατε. Τα πιστεύουν κιόλας, δηλαδή. Αυτά που λέτε. Αυτά. Ένα μόνο μικρό σχόλιο. Το ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι το φόρτε μου. Δεν χρειάστηκε να κάνει τίποτα ο Μητσοτάκης. Έκανε τόσο αυτογκόλο ο Τσίπρας, που απλά ο Μητσοτάκης περίμενε την ώρα και τη στιγμή. Εγώ το ξαναλέω, η Δήμονας δεν είμαι. Έτσι το είδα, με το δικό μου ας πούμε το φτωχό το μυαλό το στα πολιτικά. Έκανε τόσο αυτογκόλο άλλος, έκανε τόσα εγκλήματα, ο πρώτη φορά αριστερά, που ο τούτος ο καινούριος απλά περίμενε. Δεν χρειάστηκε να κάνει τίποτα. Και αυτό τους έλεγε κιόλας. Περιμένετε γιατί θα σαν όριμο φρούτο. Φλουπ, έπεσε. Αυτά, βάζω τελεία. Ξαναλέω, ελπίζω ο Κοσμάκης, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό αφού υπάρχει πάντα η εποπτεία της Τρόικας, υπάρχουν τα δάνεια, υπάρχουν, η Μέγκεν είναι σφιχτή έτσι κι αλλιώς, περιμένουμε μήπως και ανακουφιστεί λίγο ο Κοσμάκης και τέλος πάντων, okay, α δούμε. Ό,τι είχα πει την επομένη που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας ελπίσουμε να κάνουν έστω τα μισά από αυτά που υποσχέθηκαν. Και αυτοί, ισχύει και για αυτούς εδώ. Κατά τα άλλα, στα δικά μας. Θέλω να πω χθες ότι σβήναμε όλη μέρα από τον τοίχο πως τα αρίσματα που έχουν να κάνουν μην ψηφίζετε αυτόν, μην ψηφίζετε εκείνον, όχι σε αυτούς, όχι σε εκείνους, δεν είναι η σελίδα μας. Ούτε για πολιτική προπαγάνδα, ούτε να επηρεάσει τον έναν τον άλλον, διότι αμέσως από κάτω άρχισε η φαγωμάρα. Δεν είναι ο τοίχος μας ένα πεδίο να σκοτώνεται, πολλό μάλλον δε, παοκτσάκι με παοκτσάκι. Ζουμουσάκι με ζουμουσάκι. Καλά που δεν είχαμε τέτοιο θέμα, αλλά λέω τώρα εκεί είναι 12.186 μέλη. Υπάρχουν και άνθρωποι μέσα που έχουν φανατισμό με τα πολιτικά. Που είναι πρώτα Νέα Δημοκρατία ή πρώτα ΣΥΡΙΖΑ ή πρώτα ΚΚΕ ή πρώτα ΚΙΝΑΛ ή πρώτα Βαρουφάκης ή πρώτα Βελόπουλος και μετά ας πούμε είναι ΠΑΟΚ. Αμφιβάλλω βέβαια, αλλά οκ. Okay. Γι' αυτό σβήναμε εχθές. Να ξέρετε. Και από τους μεν και από τους δε. Έχω πει πολλές φορές, μην προσπαθείτε να βρείτε κάτι κρυφό πίσω από τα λόγια του υποφαινόμενου. Είμαι πολύ ξεκάθαρος. Αυτοί που με ξέρουν και προσωπικά, αυτοί που με ξέρουν πολλά χρόνια, ξέρουν. Δεν έχω κανένα ζήτημα. Με κανένα κόμμα, κανένα κόλλημα. Αυτά το δικό μου σχόλιο. Χοντρός καυγάς Χατζηνικολάου με Κούγια. Μόνο που δεν τεινάξαν το στούντιο στον αέρα, θα το είδατε. Χοντρός καυγάς και εμείς στα δικά μας. Η ζωή συνεχίζεται, το ξαναλέω, όταν πανηγυρίζουν τα κόμματα, πολύ φοβάμαι, όταν πανηγυρίζουν όλοι, ότι αυτός που την πληρώνει είναι ο λαός. Ο μαγαζάτορας, ο οποίος περιμένει να δει λίγο κίνηση στα μαγαζιά του. Ο απλός, ο μεσαίος, ο οποίος περιμένει να δει κάνα φράγκο παραπάνω στη τσέπη του, να μην τα παίρνουν όλα. Το πόσο, κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό θα το δούμε πολύ σύντομα. Η Βραζιλία πήρε το Κόπα Αμέρικα, κέρδισε το Περού όπως αναμενόταν. Η Βραζιλία που έχει φτιάξει μια σούπερ άμυνα πίσω με τον κορυφαίο τερματοφύλακα του κόσμου. Αν το λέγαμε πριν λίγα χρόνια Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, δεν είναι σαν να λέγαμε ας πούμε Δήμετρος Κινέζος. Ε? Βραζιλιάνος τερματοφύλακας. Κι όμως έχει τον κορυφαίο τερματοφύλακα του κόσμου, κατ' εμέ, τον κάτοχο και του Champions League, τον Άλισον Μπέκερ, αυτόν που τον μουσχοπλήρωσε η Λίβερπουλ να τον πάρει από τη Ρώμα, αλλά ήταν η διαφορά με πρόπερς που είχε αυτόν τον Γκάριος, που το μόνο που μπορούσε να πιάσει είναι ψήρες ή ένα φίλο του στα πράσα, ή το λίγο, ούτε το λίγο το στο λαχείο δεν μπορούσε να πιάσει, δεν τον έπιανε ούτε ο ύπνος.
Και τέλος πάντων, τελείωσε και αυτό. Είχαμε το φιλικό 3-0 της ομάδας στο χώρο που γίνεται η προετοιμασία στην Ολλανδία. Με τον πιτσιρικά το Γαϊτανίδη να ξεχωρίζει. Βλέπετε, όταν κάποιος έχει πάθος, έχει τρέλα, έχει όρεξη, έχει αυταπάρνηση, αρπάζει αυτό που λέω εγώ την ευκαιρία από τα μαλλιά, πώς φαίνεται αμέσως. Εκτός ότι πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ, δεν είναι μόνο το γκολ αυτό καθ' αυτό, γιατί μπορεί να είσαι άφαντος όλο το παιχνίδι ή άφαντος όλη την προετοιμασία και να σου έρθει μια φάση και να βάζεις ένα γκολ. Είναι ο πρώτος παίκτης που ο καινούριος προπονητής στέκεται προσωπικά και του πλέκει το εγκόμιο, τον εκθιάζει με τα ωραιότερα λόγια. Αν συνεχίσει έτσι, θα μείνει μαζί μας, λέει. Ο Γαϊτανίδης, που είναι ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19, που ξεκινάει σαν outsider, ένα παιδί που έρχεται από την ΚΑΠΑ 19. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και άμα βρεθεί χώρος, καλώς. Όλοι μιλούν για πολύ μεγάλο θράσος και το θράσος το εξηγώ γιατί είναι πολύ παρεξηγήσιμη η έννοια. Δεν μιλάω για αγένεια, δεν μιλάω για απρέπεια, μιλάω για πάθος, μιλάω για εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, τέτοιο θράσος, αγωνιστικό θράσος, καλώς εννοούμενο θράσος. Και με τέτοιο, μια στιγμή, τι μας χτυπάει το αργοντήσιο στο σβέρκο και αύριο στραβοστόμης θέλοντας και μη, με μια ψήξη να δίνει 1-0-5 στο κουπόνι το σχετικό. Και όσοι εσύ είσαι, πού είσαι στη δροσιά ή... Στη δροσά, ε! Δροσιά ή δροσά! Δροσά χωρίς γιώτα. Εντάξει, φίλε, ξέρεις, φίλε, ξέρεις να ζεις. Άλλη ποιότητα, άλλο level. Quality. Λοιπόν, είδαμε το φιλικό. Είδαμε ότι πειραματίζεται με όλους τους παίκτες. Έχουμε πει πολλές φορές σε αυτές τις στιγμές, σε αυτές τις φάσεις, ο προπονητής, πολλό μάλλον δε όταν είναι καινούριος ο προπονητής και έχει μόλις λίγες μέρες και αμφιβάλλω αν ξέρει καλά-καλά τα μικρά ονόματα των παικτών του, προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να δει τι γίνεται, τι υπάρχει εδώ, τι μου λείπει. Το ότι λείπει ένα μεγάλο χαφ είναι από την πρώτη στιγμή φανερό, γι' αυτό και γίνονται υπερπροσπάθειες για να έρθει ο Ολιβέιρα. Αν δεν είναι ο Ολιβέιρα θα είναι ένας άλλος. Θεωρώ ότι μέσα στις προσεχείς μέρες θα έρθουν δύο παίκτες, έτσι λένε οι πληροφορίες, έτσι λένε οι πηγές ή οι αματικές, ένα σπουδαίο χαφ και ένας φορ θα έρθει και επιθετικός. Καθότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο επιθετικοί καθαρόιμοι στην ομάδα, μάλλον ένα στην ουσία, ο Άκπο που είναι καθαρός σεντρεφόρ, ο Σφιντέρσκι που είναι, ο Σβαρόφσκι που είναι λίγο πιο περιφερειακός και δεν το λες καθαρόιμο εννιάρι, και θα έρθει ένας ακόμα επιθετικός, έχω την αίσθηση, μεγαλύτερος σε ηλικία, πολύπυρος, μπαρουτοκαπνισμένος, για να δέσει με τους υπόλοιπους, αν επιμείνει στο 4-4-2 ο Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος, οι πληροφορίες λένε, ένας άνθρωπος με τρομερή αντίληψη, εφιέστατος, γατώνει, μιλάει με όλους, ξέρει τι πρέπει να πει, τραβούσε τα μαλλιά του, έκανε σουτ, βάλαν στοιχήματα οι παίκτες να βάλουν γκολ στον Πασχαλάκη. Πού πας βρε στο Σούπερμαν? Ωραίο σουτ για τα δεξί μπακ, καλό μπακ, ο Φερέιρα στα νιάτα του, του κάνει ένα σουτ στο γάμα, απογειώνεται ο Σούπερμαν και τραβάει τα μαλλιά του. Όπως φαίνεται μέχρι τώρα παίζει με το δίδυμο, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα ο Ζίφκοβιτς, αλλά φαίνεται ότι υπολογίζει σαν δεύτερο τον Μελίσσα. Παίζει δηλαδή περισσότερο με δίδυμο Πασχαλάκης Μελίσσας. Τον Ζίφκοβιτς δεν βλέπω να... Αυτός ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για να ψάξει ομάδα είναι ο Μελιόπουλος. Ένα νέο παιδί που θα πάει δανεικός να ψηθεί κάπου και όταν έρθει η ώρα θα γυρίσει. Η Μόνικα Μπελούτσι χώρισε και είναι ελεύθερη. Το λέω αυτό για τους Μερακλίδες, να πούμε, τους Καραμπουζουκλίδες που ενδιαφέρονται για Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Και έτσι προχωράμε. Είπε σημαντική κουβέντα στους παίκτες ο Φερέιρα. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, αν θα κάνετε λάθη. Τα λάθη γίνονται συνέχεια, λέμε, στον αγωνιστικό χώρο. Με ενδιαφέρει να δω την αντίδραση που θα έχετε μετά από το λάθος. Τι θα κάνεις? Δηλαδή, την έχασες την μπάλα. Θα βάλεις τα χέρια στη μέση, σταυροπόδι, να ξύσεις τα νύχια, τσουγκράνα, αυτό. Θα βάλεις τα κλάματα συντριβάνι. Συντριβανάκι όμως θέλω, αυτό το συντριβανάτο που είναι στα Μικη Μάου, χωρίς σίγμα. Θα βάλεις φωνές στο συμπαίκτη σου γιατί δεν τρέχει να σε καλύψει.
Θα απογοητευτείς, θα είσαι αποκαμωμένος. Άνοιξε πέτρα για να μπω ο Καριωτάκης. Θα απαγγέλεις μαύρη ποίηση. Και θα εξαφανιστείς στο υπόλοιπο παιχνίδι. Γιατί ας πούμε έχασες μια μπαλιά. Το κάνω λίγο λιανά αυτό που είπε. Ή θα σκυλιάσει να πάρει την μπάλα. Δείτε το ένα γκολ της Βραζιλίας χθες. Που χάνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και μετά κλεινω, νομίζω, Φιρμίνιο. Εκεί με τον Ζεσούς βρίσκουν την άκρη και ξανακερδίζουν την μπάλα. Οι Βραζιλιάνοι, ας πούμε. Που Βραζιλιάνος να μαρκάρει παλιά θεωρούταν προβατορικό αμάρτημα. Τον φτύναν οι ίδιοι συμπαίκτες του. Αυτό λοιπόν είπε ο Αμπέλ Φερέιρα. Θέλω να δω τι θα κάνετε αφού χάσετε την μπάλα, λέει. Θα σκυλιάσετε την πάρεις πίσω. Ήδη φαίνεται ποιοι πραγματικά αρπάζουν την ευκαιρία από τα μαλλιά. Το ξαναλέω. Ο υγιής Καντουρί, γιατί έχει ένα θέμα αυτό το παιδί, παρουσιάζει ένα πρόσωπο. Εμείς εμπαθείς δεν είμαστε. Και πιστεύω ότι ο Καντουρί έχει δώσει λίγα πράγματα στην ομάδα αυτά τα χρόνια που μένει. Και από σπόντα τώρα έμεινε, αφού χάλασε η μεταγραφή στα Ντάρλι Έγγις. Αλλά σε αυτά τα δύο παιχνίδια, εκεί που τον χρησιμοποιεί, γιατί ήταν λάθος από ό,τι φαίνεται που τον χρησιμοποιούσε ο Λουτσέσκου στο αριστερό άκρο, είναι ένας παίχτης που είναι 8 τελικά. Αυτό αποδεικνύεται, αυτό φωνάζαμε και πέρσι, που λέγαμε ότι εκεί έπαιζε στην Τωρίνο, εκεί έπαιζε στην Νάπολη ο Μαροκινός. Λέμε λοιπόν ότι αν είναι υγιής μπορεί να προσφέρει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να έρθει τουλάχιστον ένα χαφ. Αν όχι δύο. Ο Μίσιτς λίγα πράγματα. Εδώ τώρα είναι η ευκαιρία σου. Είναι τραυματίες ο Βέρμπλουμ, τραυματίας ο Μαωρίσιο. Έφυγε ο Κάνιας, έφυγε ο Σάκοφ. Άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά, ρε, αυτό λέμε. Που λέω πριν, αυτό είναι στο μυαλό μου που λέω. Άρπαξε την ευκαιρία, κάνε δύο μεγάλα φιλικά. Πάρε πρωτοβουλίες. Κέντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να του πεις ότι, μεγάλε, εδώ είμαι εγώ. Εδώ είμαι. Είμαι ακόμα ένα χρόνο δανεικός. Δεν βλέπω να με μακροημερεύει άμα συνεχίσει έτσι ο Μίσιτς. Βέβαια, η μαγική εικόνα με τα παοξάκια με πορεία να πηγαίνουν προς το γήπεδο φωνάζοντας συνθήματα, μόνο περηφάνεια μπορούμε να νιώθουμε για αυτό το λαό, μόνο συγκίνηση από κάθε άκρη της Ευρώπης, πέρα από τα φιλαράκια μου, από την Ανά και τον Γιάννη που ήταν εκεί με τον τύμπανο, το Λούντιο Τσετ είναι πάντα εκεί, από Μπίλεφελτ, από Στουτγκάρδη, από Φραγκφούρτη, από Νιρεμβέργη, από Ανόβερο, από παντού. Είδα γνωστές φάτσες εκεί. Με τον κόσμο να είναι δίπλα στην καψούρα του, αυτοί που δεν μπορούν το χειμώνα λόγω της εργασίας τους να είναι εδώ κάθε εβδομάδα, που έρχονται κιόλα στα παιδιά, είναι εκεί. Είτε είναι Ολλανδία, είτε είναι Γερμανία η προετοιμασία. Η καρδιά του ΠΑΟ χτυπάει τόσο δυνατά που ακούγεται ο κτύπος σε κάθε άκρη της γης. Και είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις τη δίψα που έχουν να αγκαλιάσουν τους παίχτες, να φωτογραφηθούν μαζί τους. Πρέπει να παθαίνουν το πρώτο αβαβάου παπαπάου οι καινούργοι που σου λέει πού είμαστε εδώ. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα είναι η Ολλανδία από την Ελλάδα, πόσες είναι ρε κιόσι, 4.000, 5.000 χιλιόμετρα, πόσο είναι η Ολλανδία. 5.000 εγώ σου λέω, να το αφήσω, να το αφήσεις. 5.000 χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα μας, μέσα στο καλοκαίρι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άφησαν τα σπίτια τους και τις δουλειές τους, οδήγησαν εκατοντάδες χιλιόμετρα, γιατί ήρθαν άνθρωποι από το Μόναχο, που θέλει καμιά 6-7 ώρες να πούμε για να φτάσει εκεί. Ήρθαν άνθρωποι, ξέρω εγώ, από το Λουξεμβούργο, να πούμε, από την Αγγλία. Αψήφισαν και χρόνο και χρήμα και κόπο και οτιδήποτε και αποστάσεις, χιλιόμετρα κάναμε πάλι για την καψούρα μας την πιο μεγάλη και βρέθηκαν εκεί δίπλα. Σκεφτείτε λίγο τι ψυχολογικό αβαβάου παπαπάου πρέπει να παθαίνει ο καινούριος παίχτης, ας πούμε, ο οποίος είναι τώρα στην προετοιμασία. Σιγά μην πηγαίνα στην προετοιμασία με την προηγούμενη τη ομάδα καμιά να μου 1.000-1.500-2.000 άτομα για να κάνουν κερκίδα σε ένα φιλικό δίπλα στα δέντρα, να πούμε, και στις αγελάδες. Που δεν έχει ούτε καν θέση να κάτσει, έτσι στα σίδερα κουμπάει ο κόσμος. Η ομάδα προχωράει. Οι πληροφορίες μιλούν, το ξαναλέω, για έναν ευφιέστατο άνθρωπο, ο οποίος εγώ φρονώ πως αν δει ότι δεν μπορεί με το υπάρχον υλικό, με την υπάρχουσα κατάσταση στο ρόστερ, να στηριχτεί
Αν δεν μπορεί το υπάρχον ρόστερ να υποστηρίξει το 4-4-2, πολύ σύντομα θα κάνει 4-2-3-1, θα κάνει κάτι άλλο, θα κάνει 4-3-3, θα κάνει 4-4-1-1. Αυτός ξέρει. Αυτός ξέρει. Πιστέψτε με, έφυγε από την Πράγκα που είχε την ασφάλειά του. Μια χαρά ήταν εκεί, κανένας δεν του έλεγε τίποτα. Τέταρτος έβγαινε, όλα στρωμένα, όλα καλά και ο ίδιος πήρε ρίσκο. Πέρα από τα πολλά λεφτά δηλαδή, είναι φιλόδοξος. Και θέλει, πιστεύω, όσο και εμείς η ομάδα να περάσει στους ομίλους. Και ξέρει ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος του. Το τι θα δείξει η ομάδα το Δεκέμβρη είναι μια άλλη ιστορία. Ξέρει όμως, 6 Αυγούστου θα μπει στο γήπεδο με τον αντίποδο που θα του βγάλει η κλήρωση στις 22 Ιουλίου και θα πρέπει να δείξει πράγματα. Θα τα δείξει με αυτό το σύστημα. Θα τα δείξει με άλλο σύστημα, με το παλιό σύστημα. Και με τι υλικό. Επίσης, λέμε και κάτι άλλο. Εφόσον θέλουμε ο καινούργιος παίκτης ή οι καινούργιοι παίκτες που θα έρθουν να μας βοηθήσουν σε εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα και κάτι λιγότερο, σε 6 Αυγούστου, θα πρέπει να αποκτηθεί σχετικά σύντομα. Και το σχετικά σύντομα είναι μέσα στη βδομάδα. Διότι αν έρθει στις 20 Ιουλίου ο παίκτης, δεν μπορεί να τον βάλει να παίξει 25, δεν μπορεί να τον βάλει να παίξει λίγες μέρες μετά. Αν έρθει στις 25 ή 30 Ιουλίου, δεν μπορεί να τον βάλει στις 6. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι τόσο έτοιμος ο παίκτης, αν ας πούμε είναι ο Ολιβέιρα, είναι μια διαφορετική περίπτωση που γνωρίζει τα πάντα στην ομάδα, που γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και λειτουργούν οι συμπαίκτες του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που γνωρίζει τα χούγια των άλλων, που γνωρίζει τα κατατόπια στην Τούμπα. Είναι τελείως διαφορετική περίπτωση από το να έρθει, ας πούμε, ένας Γερμανός χαφ που δεν έχει παίξει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό. Άρα, εφόσον θέλουμε αυτός που θα έρθει, αυτοί που θα έρθουν, γιατί θα έρθουν παραπάνω από ένας, σίγουρα ένα φορ, σίγουρα ένα χάφο που ξεκινάμε, ένα μεγάλο αμυντικό χάφ, το είπε κιόλας ο Φερέιρα στις δηλώσεις του μετά το φιλικό προχθές. Θέλω, λέει, το χάφ στο κέντρο να μπορεί να αυξομειώνει το ρυθμό, να είναι καθοριστικός, να κρατάει την μπάλα, να θέλει έναν άνθρωπο, μια οντότητα θέλει στο 8. Που αν είχαμε το Μαουρίσιο, πιθανόν να την είχε αυτήν την προσωπικότητα, που δεν την έχει όμως. Που αν είχαμε τον υγιή Βέρμπλουμ, εκεί δεν ξέρω κατά πόσο ο Βέρμπλουμ θα επανέλθει. Το ότι θα επανέλθει ιατρικά, θα επανέλθει. Ο άνθρωπος θα μπει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, να δούμε αν μπορεί να προσφέρει. Αν έχει ξεπεράσει έναν τραυματισμό τόσο βαρύ στον Αχίλλειο τένοντα και αν μπορεί να δείξει πράγματα. Θα κρυθεί και αυτός. Που πιστέψτε με, και εκεί οι πληροφορίες λένε ότι έχει σκυλιάσει, γιατί ξέρει ότι ενώ πέρσι μας ζάλισε το παχύ έντερο, θα έρθω, δεν θα έρθω. Καστρωθήκαμε όλοι, γεμίσανε τα μεευτήρια. Τελικά όταν ήρθε και εκεί πάνω που πήγε να βρει ρυθμό, γιατί έφαγε όλο το καλοκαίρι στις πισίνες, σε Τουρκίες, σε Βοσνίες, σε αυτά, σε Ιταλίες, πλάτσα πλούτσα, και όταν ήρθε ήταν ανέτοιμος. Όταν άρχισε να βρει τα πατήματά του, έπαθε τον τραυματισμό το βαρύ με το Λεβαδιακό και δεν τον είδαμε ποτέ τον Ποτόν ο Κάβα. Μακάρι και αυτός να επιστρέψει, γιατί είναι μεγάλος παίκτης, είναι σπουδαία προσωπικότητα. Θέλουμε προσωπικότητες. Το λέμε συνέχεια. Καλός φυσικά ο Γαϊτανίδης. Θέλουμε τους πιτσιρικάδες. Βεβαίως. Αλλά θέλουμε και αυτούς οι οποίοι θα βγάλουν το κάρο από τη λάσπη. Και εκεί χρειάζεται να είσαι Βιερίνια, χρειάζεται να είσαι Μάτος, να είσαι Βαρέλα, να είσαι Κρέσπο, να είσαι Μπίσεσβαρ που δεν μπορούσαν να του πάρουν πάλι την μπάλα με τίποτα. Το Πουλέν, το Πουλέν, η γενική του Πουλέν, κι αν είναι άκλητο κι όσοι. Ή του Πουλένος. Ε, η Μαριλέν της Μαριλένος. Δεν πάει, δεν είναι γενική, δεν είναι γενική. Δεν είπα καθόλου χορηγούς. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης είναι αυτή η οποία σας δίνει ακριβώς αυτά που θέλετε. Μιλάμε για καταστάσεις LG αυτό το διάστημα. Με φοβερούς ψυγειοκαταψύκτες, τεχνολογία V+, έρχονται να ξυπνήσουν τις αισθήσεις σας. Τα νέα μοντέλα της LG, μεγαλύτερη χωρητικότητα, γραμμικό CBST inverter, door cooling, όλα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης, ώστε να απολαμβάνετε τη φυσική φρεσκάδα των τροφίμων. Όλα αυτά στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. LG, ψυγειοκαταψύκτες ή μάλλον θα έλεγα ψυγειοκαταπλήκτες, γιατί
θα μείνετε έκπληκτοι από την ιστορία αυτή, από τους κατεψύκτες της LG με τη σύγχρονη τεχνολογία. Ανδρέα Παπαδρέου, 10 στο Κορδελιό. Για το πιο νόστιμο ψάρι στην πόλη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αιγαίο και δεν εννοώ στη θάλασσα, εννοώ στην Ψαραγορά και στο δικητήριο. 214.000 εκεί το delivery σας και ωραιόκαστρο 695666. Σας τα καθαρίζουν από εντόστια, από λέπια. Έρχονται, άμα θέλετε, και τηγανισμένα και ψημένα έτοιμα. Αποφεύγετε μυρωδιές στο σπίτι, τσίκνες, λάδια, να πετάγονται αυτά από εδώ από εκεί. Η ψαρίλα είναι δύσκολη στο σπίτι του τηγανίζεις. Άρα φρόντισαν οι άνθρωποι σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον και στα δύο μαγαζιά. Αιγαίων και την Κυριακή ανοιχτά. Για το κορυφαίο παγωτό στην πόλη, Νικολαίδη Ζαχαροπλαστεία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και ψωμάρες και τούρτες με όποια απεικόνηση θέλετε για τα παιδάκια σας, για τα γενέθλιά τους και τούρτες γαμήλιες, πολύ μερακλίδες, πολύ γνώστες του αντικειμένου και βέβαια εκεί τα παγωτά σας. Το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη. Όσο για το σχολείο στο οποίο το παιδί σας θα έχει ακριβώς αυτά που θέλετε και ονειρεύεστε, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, ενημερωθείτε στο 2310-475-900 για τα προπαρασκευαστικά τμήματα. Είναι ωραία λέξη για να κάνει σαρδάμ κάθε πρωί το προπαρασκευαστικά, προπαρασκευαστικά. Και όσοι είναι μια πολύ ωραία λέξη για να κάνει σαρδάμ. 475-900, εκεί ενημερωθείτε αν το παιδάκι είναι Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού, να μπει σε αυτά τα τμήματα, να μάθει άριστα τη γερμανική γλώσσα σε ένα δίγλωσσο σχολείο που στο τελείωμα θα έχει και την ευκαιρία να πάει σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο θέλει εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αμερική. Εχέγγυα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Πάμε διάλειμμα, ανοίξουμε γραμμές, θα επιστρέψουμε. Σε λίγο επιστρέφουμε! Έλα, 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 εδώ είμαστε! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και εμέ! Πάμε, πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Σήμερα κληρώνουμε μία σακουλάρα κρέατα από το κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη, από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύοσμο, στη Μενελάου 29, εκεί που τόσα χρόνια ο αδερφός μου Μιχάλης Κακούτης ταΐζει τον κοσμάκι με κρέατα εκλεκτά και υπέροχα. Επειδή είναι τσιτσί, επειδή είναι είδος ανάγκης, το κάνουμε και μέσα από τα τηλέφωνα, τα σταθερά, για εσάς που δεν έχετε δυνατότητα για το μήνυμα. Αλλιώς είναι όταν δίνουμε ένα είδος πολυτελείας, ξέρω εγώ, ένα κινητό ή μια τηλεόραση ή ένα τάμπλετ ή οτιδήποτε, και αλλιώς όπως έχουμε πει, όταν κληρώνουμε κρεατάκια, όταν κληρώνουμε τραπέζια και τέτοια. Γράψτε μου λοιπόν FM, αφήστε κενό και στείλτε το μήνυμα στο 54526 ή μέσα από το τηλέφωνο το σταθερό που περιμένουν οι γραμμές να μου δώσετε τα τρία τελευταία ψηφία, να σας βάλω στην κλήρωση, να στείλω έναν από εσάς να πάρει τα κρέατα που δεν είναι μόνο για μια φορά, έτσι, είναι μπόλικα, πλουσιοπάροχα όλα από το Μιχάλη, αδερφό Μιχάλη Κακούτη. Πάμε, πάμε να μιλήσουμε μαζί, να μιλήσουμε στον αέρα, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ σήμερα, ο Ζαν-Ζακ Σεφτέ, Λίλ, Μπαστιά και ένα διάστημα δανεικό στη Σεντετιέν, ο Ζαν-Ζακ Σεφτέ. Καλημέρα σα! Hey! Γεια σα! Ένα, δύο, ένα. Όχι, ρε φίλε! Όχι, ρε φίλε! Τώρα πρόσεξε, έχει τέσσερα κόκκινα λαμπάκια που να αποσβήνουν. Λοιπόν, εδώ είναι, πώς είναι ο, εδώ παπάς, εκεί παπάς, πώς παίζουν ας πούμε στις λαϊκές που είναι με το τραπουλόχαρτο. Τυχαία λοιπόν, επιλέγει. Αυτά είναι ζουμουσού, άμα ξεκινάμε. Αγόρι μου, τελείως, τελείως, θα πάει καλά εβδομάδα, Μένιο, άλλο. Δεν το συζητάμε. Με χαφ, με άφηξη χαφ, με άφηξη χαφ. Λοιπόν, είμαι χαρούμενος για το πιτσιρίκο το Γαϊτανίδη. Και εγώ. Γιατί διακρίνεται, εντάξει, διακρίθηκε στο συγκεκριμένο. Αλλά όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, οι προπονήσεις πάνε πολύ καλά. Βέβαια. Έτσι, καλά είναι, το λες. Οι προπονήσεις είναι, με αντιπάλους. Έτσι ακριβώς. Είναι δείγμα, υπάρχει κέφι και διάθεση. Εντάξει, εγώ εκεί μένω. Φυσικά και παίρνουμε δείγματα. Βλέπουμε ότι κάτι γίνεται. Εντάξει. Έτσι. Απόλυτα ικανοποιημένος προσωπικά. Και προσπαθώ να του περάσω και σε φίλους και γνωστούς ότι ρε παιδιά, κάτι γίνεται. Εντάξει, και προπονητής. Είναι γνωσμένη αξία. Βεβαίως, θα δούμε. Και αυτός ματάκι χορταράκι για όλους. Το ότι λείπουν τουλάχιστον δύο παίκτες κάνει μπαμ από μακριά. Στα χαφ ο Μίσιτς δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε το Μαουρίσιο, ούτε τον Γκάνιας, ούτε το Σάκοφ καν. Δηλαδή, τους οποίους δεν τους θεωρούσα κάτι συγκλονιστικό, αλλά πρέπει να έρθει μεγάλο χαφ εκεί. Τέλος. Πρόσεξε λίγο, ειδικά για την ομάδα που ονειρευόμαστε όπως την ονειρευόμαστε, τους θέλουμε αυτούς τους παιχταράδες. Εντάξει. Τώρα φυσικά. Ο αρχηγός της οικογένειας ξέρει πολύ καλά τι να κάνει και πότε θα το κάνει. Ακριβώς. Ανεβαίνει πάνω σήμερα ο
στην Ολλανδία, ο μικρός Αβίδης, αν δεν έχει πάει ήδη ή πάει τέλος πάντων, να γνωριστεί με τον καινούριο τον προπονητή. Και προχωράμε. Σε στοιχομηθεία που είχε με οπαδό του ΠΑΟΚ στο Instagram, γιατί έχει μπει και αυτό στη ζωή πλέον, το ρώτησε, πιστεύεις ότι θα έρθουν σύντομα δύο χαφ, και απάντησε ναι. Ο Σαβίδης. Ναι, πιο είναι... καθήλυνα αρμόδιος δεν υπάρχει, φίλε. Φίλε, είναι σαφέστατος όταν μιλάει. Τέλος, ναι. Και όσες φορές είπε ναι, δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω, από εκεί δηλαδή μιλάω κι εγώ και λέω και πολλά, που ξέρεις, εγώ είμαι πολύ κουμπωμένος να το πω. Δηλαδή δεν εμπιστεύομαι και εύκολα. Επιφυλακτικός είναι ωραία λέξη. Μας έχουν δώσει, ρε φίλε, δείγματα γραφής και αποφάσεων, εντάξει, που δεν μπορώ να τους αμφισβητήσω αυτή τη στιγμή και για πάρα πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε ευτυχισμένοι και ζουμουσάκια. Γεια σου αδερφέ μου, ζουμουσού λέμε. Καλημέρα σε όλους. Φιλιά, καλημέρα φιλιά. Σε όλους. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, όπου και να βρίσκεστε. Πολύς κόσμος έχει φύγει ήδη. Νομίζω έχει φύγει ένα κύμα αδειών. Το βλέπουμε και στα παρκαρίσματα, το βλέπουμε στην πόλη, στις θερμοκρασίες αυτά κτλ. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Σήμερα έτσι, ο Ιούλιος προχωράει. Και προχωράμε και εμείς μαζί και όλα θα πάνε καλά. Δεν θέλω να έχετε κανένα άγχος με την ομάδα, με τα μεταγραφικά. Βλέπετε ότι πίσω στην άμυνα λειτουργούν όποιος και να μπει. Έχει παραμείνει το ίδιο το σύστημα. Μπροστά ψάχνεται ο καινούριος, ο προπονητής, και παίζει ένα 4-4-1-1 στην ουσία. Ο Μπίσεσβαρ δεν είναι ένας καθαρός φορ. Είναι λίγο πίσω από τον επιθετικό, όπως έπαιζε και ο Πέλκας όταν αγωνίζονταν εκεί. Θα τα δούμε όλα αυτά, παιδιά. Θα τα δούμε. Πάμε, πάμε γραμμές. Καλημέρα σας! Hey! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Πάμε στον μεθ επόμενο, 2310-287-888. Καλημέρα σας! Ναι. Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι κάνεις, Κωστή? Δόξα τω Θεώ! Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, αδερφού. Τώρα χαμηλώνω. Για να μην γίνεται σιωμοντρούφι. Τέλειος. Χαμηλώνω. Τέλειος. Είσαι ο? Είμαι ο Δημήτρης. Έλα ρε Δημητράκη, τι γίνεται? Τι κάνεις, αγόρι μου? Καλά. Καλά είμαι. Καλά. Για πες. Τίποτα. Φεύγω. Φεύγω! Έχουμε καινούργια. Ναι. Ναι. Έχουμε καινούργια κυβέρνηση και φεύγω. Α, τώρα εντάξει, όλα καλά παιδιά, να ξέρετε, με χρυσά κουτάλια. Λοιπόν, καφεδάρα θα πιούμε από εβδομάδα όταν γυρίσω. Δημητράκη μου, αγόρι μου, εξωτερικό λοιπόν, πας πού, να στείς τίποτα ηχητικά? Όχι, δεν πω για ηχητικά. Πάω να ξεκουράσω. Μπράβο, τώρα, να φύγεις αδερφέ μου, να φύγεις αδερφέ μου. Είρα γυναίκα, παιδιά, οικογένεια, αυτό είναι, αυτό είναι αδερφέ. Αυτό είναι. Όχι πολύ, είναι. Μια εβδομάδα ρε παιδί μου, λίγο μια εβδομαδούλα. Μια εβδομαδούλα. Ναι, Σαββάτο βράδυ έχουμε εκδήλωση. Σε κούρασα πολύ στο πάρτι, αδερφέ. Σε κούρασα. Όχι, βρε τίποτα, χαρά μου, αφού ξέρει. Αδερφέ μου. Αδερφέ φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Δημητράκη μου. Υγεία να έχουμε όλοι. Και προχωράμε. Φιλιά πολλά. Οπα, να σε καλά. Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Εννοείται, ρε, θα φοβηθώ τώρα. Ρε. Αυτό που σπέρνουν. Αυτό που σπέρνουν σήμερα, το φοβό. Τι σιγά μην κολλήσω. Μου έκανε εντύπωση ο πιτσιρικάς, ρε φίλε, που θέλουν να τον βγάλουνε. Μην τον αφήσουν όμως πίσω. Κοίταξε, αν συνεχίσει έτσι, σε πρώτη φάση θα τον πάρει στην πρώτη ομάδα. Που αυτό ήταν ένα στοίχημα, έτσι, για τον κάθε πιτσιρικά πηγαίνει στην, ναι, προετοιμασία, αν θα συμμετάσχει στην πρώτη ομάδα ή αν θα γυρίσει δανεικός όπως γυρίζει ο Μελιόπουλος ή αν θα γυρίσει, ναι, πίσω στην ΚΑΠΑ 19, αν ηλικιακά είναι εκεί μέσα. Δηλαδή αυτός... άμα δουλέψει το παιδάκι αυτό και βγάλουμε χαφάρα όπως λένε, εντάξει, καμιά φορά, ναι, και τα ταλέντα χάνονται. Επιθετικός είναι αυτός ο Γαϊτανίδης, ναι, είναι επιθετικός. Είδες τι ωραία κίνηση κάνει, ναι, με τι ωραίο τρόπο περνάει, ναι, την μπάλα εκεί. Το είδα. Ρε παιδί μου, δείχνει στοιχεία, έτσι. Ναι, αυτό είναι θετικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δουλέψει, έτσι. Και άλλους είχαμε δει θετικά. Θέλω να πω το εξής. Για τον Λουτσέσκο έχουμε πει πάρα πολλά καλά πράγματα. Πάρα πολλά καλά πράγματα. Γεγονός, ναι, είναι ότι νέος παίκτης, δύο χρόνια, για τον έναν ή τον άλλο λόγο που δεν τις παρούσε τώρα να το εξετάσουμε, δεν βγήκε ούτε μισός, φίλε, νέος παίκτης. Έτσι. Αυτό λέμε. Λοιπόν, και επί Ίβιτς, ενώ είχε ας πούμε μια θητεία στην ομάδα των νέων, δεν βγήκαν νέοι παίκτες. Όπως βγήκε επί Μπόλωνη που τον έπιασε το Σταφυλίδη και του λέει: «Έλα εδώ, ο Σταφυλίδης αμούστακο παιδάκι». Και του λέει: «Θέλω ο μάτς που θα σε βάλω να παίξει κατευθείαν στα βαθιά να μην κάνεις πάνω από 20 μαλακίες». Του είπε: «Έτσι. Επιλέξει. Όχι πάνω από. Μπορείς να κάνεις κάτω από 20 μαλαμπίμπι». Και τον έριξε μέσα και είναι ο Σταφυλίδης, φίλε. Που τον έριξε τα 18 το Σταφυλίδη και διέπρεψε το παιδί. Εντάξει. Θα δούμε, Δημητράκη μου, θα δούμε. Ζουμπουσού, αδερφέ μου, φιλιά! Φιλιά, έχω πάρει την μπλούζα μαζί μου να ξέρετε. Αγόρι μου, έξω. Κυκλοφόρατε στο εξωτερικό. Κυκλοφόρατε. Φιλιά, γεια σου, Δημητράκη. Πάμε επόμενο. Α! Αν υποψιαστώ ότι ισχύει αυτό που διάβασα,
ότι ο Λουτσέσκου θέλει να πάρει στην Αλ Χιλάλ τον Ολιβέιρα, δεν θα μείνει ούτε ένας να λέει καλή κουβέντα για σένα. Ήδη εξενέρωσε όλη την κοινωνία με το πούλημα που μας έκανες. Κανόνισε τώρα να καταλαβαίνουμε ότι θέλεις να βγάλεις και ένα ανεβασισμό. Να βγάλεις μια εκδίκηση. Εκτός κι αν ο Λιβέρα είναι ο μόνος παίκτης στη γη που ξέρεις. Το ότι βέβαια πήγες να αποκτήσεις τον, όταν σε ρωτήσαν οι Άραβες πρώτον ποιον θέλεις και εσύ είπες θέλω το Σάκοφ, πρέπει πραγματικά να μας προβληματίσει. Και δεν προλάβε, λέει, πρόλαβε, υπέγραψε τη Λέτσε, του είπανε οι Άραβες. Δεν τον προλάβαμε. Και τώρα θέλεις τον Ολιβέιρα. Δηλαδή, όπου υπάρχει παίκτης που είναι σε εμάς, γιατί για το Βαρέλα διάβασα, ή που είναι να έρθει η Αλ Χιλάλ από πίσω, κανόνισε, γιατί. Μπορεί να πέρασε ωραία εδώ την άποψη των Παοκτσίδων πλέον, δεν θέλεις να την ξέρεις. Και αν συνεχίσει έτσι, δεν θα θέλεις να, να έρθεις στην πόλη πάλι, να δεις. Τι λένε για σένα. Τι λέμε, αν να βάλω πρώτο πληθυντικό. Ειδικά αν πας με κάποιο τρόπο να πάρεις ρεβάντς, να βλάψεις τον ΠΑΟΚ γιατί θεωρείς ότι είναι θυγμένος ο εγωισμός σου. Αυτό μόνο έτσι είναι στον παρόδο και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Καλώς το, ναι. Κοβέ, τι κάνεις. Έλα, Κοβέ! Έλα, αδερφέ μου, πού είσαι, αγόρι μου, πού είσαι, αδερφέ μου, πού είσαι. Έλα. Πήρα να σε ευχαριστήσω, φιλαράκι, πάρα πολύ. Όλοι οικογενειακώς ευχαριστούμε. Είσαι αδερφός και μεταφορικά και κυριολεκτικά για τη βοήθεια. Και πραγματικά συγκινημένοι είμαστε όλοι. Άξι. Διότι χωρίς τη βοήθειά σου δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Τελείωσε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό μαζεύουμε το αίμα, αδερφέ. Δηλαδή, ο σκοπός αυτός είναι. Να ευχαριστήσεις τους αιμοδότες που είναι κάθε φορά εκεί. Εντάξει, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, να σου πω ότι όλα πήγανε τέλεια. Μπράβο. Πήγαμε με αρνητικές πιθανότητες. Παρ' όλα αυτά, τις υπερπηδήσαμε, πήγαμε τέλεια και πλέον κυκλοφορεί μαύρο αίμα. Έλα, ρε φίλε! Αναπνέουμε και πλέον αέρα. Μπράβο, αδερφέ μου. Αυτό με ευχαριστεί. Ο λόγος που μαζεύουμε το αίμα που έρχονται τα ζουμουσάκια και όχι μόνο στις αιμοδοσίες μας είναι αυτός. Το μαζεύουμε για να το δώσουμε όταν ο κάθε ένας από εσάς που μακάρι, το ξαναλέω, ποτέ να μην χρειαστεί να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε γιάχμα στον αέρα και να το σημαδεύουμε, να σημαδεύουμε τις φιάλες με σφεντόνες και με αεροβόλα, που λέει ο λόγος. Όμως γίνεται ανάρπαστο το αίμα γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό το μαζεύουμε για να σας το δίνουμε όταν πρέπει. Εντάξει, χαίρομαι που πήγαν όλα καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, και... σε φιλώ γλυκά. Να είσαι καλά. Υγεία, αγόρι μου. Πάω πάνω απ' όλα. Αγόρι μου, έτσι, έτσι. Φιλιά πολλά. Πολλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο λόγος. Έτσι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλώς το δίδυμο πατέρα! Έλα, επιτυχιούχε! Γεια σου, Κωστάκι μου. Αγόρι μου. Ζουμουσού λέμε. Φίλε, και αυτό δεν είναι ζουμουσού. Ένας άνθρωπος σε μια προχωρημένη ηλικία. Δεν είμαστε τώρα 18 χρονών. Που με υποχρεώσεις, που με δυσκολίες, που με δύο παιδιά στο σπίτι, που με αυτό πάει και παίρνει... Εγώ είπαμε, είμαι 19 στα 18, ξέρετε. Δεν θα σε αφήνουν να μπαίνεις στα ηλεκτρονικά, να οδηγείς. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω χαιρετίσματα στον Νικόλα που τον γνώρισε χθες στη θάλασσα, από το τατουάζ με είδε ο άνθρωπος και με λέει είσαι ζουμουσάκι. Έλα ρε φίλε, τι ωραία, τι ωραία. Τον Νικόλα από την Καλαμαριά που δεν παίρνει, λέει, τηλέφωνο, γιατί δουλεύει ο άνθρωπος, αλλά ακούει. Η μεγάλη... Η πλειοψηφία των ακροατών δεν παίρνει τηλέφωνο. Έτσι. Δεν παίρνει γιατί είναι στη δουλειά, γιατί άλλος είναι διστακτικός, γιατί δεν θέλει να τον ακούσουν. Έτσι μπορεί στο διπλανό γραφείο να είναι ο διευθυντής. Το τι κάνει σήμερα. Γνωριστήκαμε με το παιδί, έτσι. Είχε και το παιδάκι, το παίξανε εκεί με τα δικά μου και ήμασταν μια χαρά. Μπράβο, ρε φίλε. Κάναμε ωραία. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Πήρα από την καλημέρα, είδα το ματσάκι, ωραίο το παιχνιδάκι. Τώρα δούμε την Τρίτη, ξαναπαίζουμε τις 20. Τρίτη, 7 η ώρα. Και αυτό το δείχνει το PAOK TV. Το PAOK TV, ναι. Το μεθεπόμενο φιλικό που θα φύγουμε από εκεί και θα πάμε, κάτσε να δεις σε ποια χώρα θα πάμε, νομίζω, στην... Κάρα θα το θυμηθώ. Το μεθεπόμενο φιλικό είναι, θα το δείξει το Open, το μεθεπόμενο. Α, έτσι. Πολύ ωραία. Οπότε... Όλα καλά, όλα καλά. Να το δω με τα παιδιά. Δόξα τω Θεώ, προχωράμε, ζουμουσού αδερφέ. Θέλω να πω και όλα καλά, δεν φοβόμαστε κανένα και τίποτα. Προχωράμε. Φιλιά πολλά, φιλιά αδερφέ μου, φιλιά αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Ναι. 2310 287 888.
Πέσαμε, πέσαμε, πέσαμε μουτσο. Τι γίνεται με το χαφ, παιδιά, είπαμε. Μέσα στη βδομάδα. Μέσα στη βδομάδα θα έχουμε νέα. Θεωρώ ότι πρέπει σύντομα να λήξει αυτή η ιστορία. Γίνονται προσπάθειες με την Πόρτο, γιατί να πάρεις παίχτη από εκεί, είτε 3η 8 ώρα Ελλάδος, να σ' 8, γεια σου ρε Χρύσα. Το πρώτο είναι τώρα, το άλλο είναι ένα μπράβο, στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία. Αυτά είναι κλεισμένα από πριν τα φιλικά και δεν αλλάζει χώρα φυσικά, εννοείται. Οπότε, αυτό θα δείξει το Open. Έτσι, πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά. Γεια σου Παναγιώτη. Καλά αδερφέ μου, δόξα τω Θεώ. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Ωραία, ωραία. Θέλω να πω για το, για τα χάφ, για αυτά που λέμε ας πούμε. Αν σε περίπτωση δεν πάρουμε εμείς αυτόν τον παίκτη και αιτία είναι κάποιος άλλος, ο Παοξής ξέρει να πληρώνει. Πλέον. Θα είναι ανεπιθύμητος 100%. Εγώ και persona non grata. Να πληρώνει. Άξι. Τώρα με τι νόμισμα θα δούμε. Persona non grata. Άμπρα. Σε περίπτωση που καταλάβουμε ότι πας να βάλεις χέρι, λοιπόν, να πάρεις και είσαι εκδικητικός στην πρώην ομάδα σου. Επειδή δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος, θέλω να πω εγώ ακόμα τον αγαπάω για αυτά που έλεγε και για αυτά που έκανε. Εντάξει, εμένα αρκετή από την αγάπη μου έχει φύγει. Εμένα μου έχει φύγει αρκετή από την αγάπη, θέλω να σου πω. Ναι. Εντάξει. Είναι λογικό. Εντάξει. Είναι λογικό. Εγώ λέω ότι νιώθω, ότι αισθάνομαι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι. Αγαπάω και τον Ίβιτς για κάποια πράγματα που έκανε. Γιατί έκανε πράγματα στο ΠΑΟ και αυτό. Φυσικά, εννοείται. Οπότε, μη μου το χαλάσετε αυτό. Δεν είναι καλό πράγμα. Δηλαδή, μην ψάχνετε να πάρετε κάτι από αυτό που αγαπούσατε, πιστεύω κι εσείς, όσο ήσασταν εδώ. Ακριβώς. Έτσι. Κοίταξε, για τον Ίβιτς δεν τέθηκε ζήτημα. Δηλαδή, ο Ίβιτς θα ενδιαφερόταν για τον Σάκοφ, σε περίπτωση που ο Σάκοφ δεν ήθελε να συνεχίσει. Όταν ακόμα δεν έχει υπογράψει σε μένα, ναι. Μετά όταν... Εντάξει, οκ. Okay. Άμπραβο, θα το δεχτώ κι αυτό, θα το δεχτώ κι αυτό, δεν έχω κανένα... Άμπραβο. Δεν έχω κανένα ενδιασμό. Οπότε πάμε παρακάτω. Ακόμα είμαστε στη φάση ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Εννοείται δεν μας πέφτει με τίποτα, αδερφέ. Με τίποτα όμως. Αμέλησα να το πω σήμερα, μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Ναι. Είμαστε νταμπλούχοι. Αίτητοι πρωταθλητές. Αίτητοι. Και για να πάμε και στην επόμενη μέρα. Στα διατάφτα. Ναι, στην επόμενη μέρα. Τούτος εδώ ο κύριος Φερέιρα κάτι μου βγάζει από μέσα, δεν ξέρω κάτι, τώρα. Κάτι, και εγώ δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακόμα. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακόμα, αλλά θα είναι πετυχημένος και κάτι, αυτός. Κάτι. Ναι. Όπως λες και εσύ, δεν ξέρω τι, αλλά κάτι. Δεν ξέρω αν είναι επειδή θέλω ή επειδή συμβαίνει. Δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμα. Κοίταξε, ότι το θέλουμε να πετύχει. Έτσι κι αλλιώς. Οποιοςδήποτε να ήταν θέλουμε να πετύχει στην ομάδα μας. Και ο Χατζηγραβατίδης. Έτσι. Αλλά λοιπόν, το ότι προσπαθεί με σούτ έξω από την περιοχή να βάλει γκολ στον Πασχαλάκη, στο γάμα, και ο Σούπερμαν το βγάζει στο γάμα και τραβάει τα μαλλιά του, έτσι, είναι μια ωραία σκηνή. Λοιπόν, όσο για το μικρό, θα σας πω τι σπουδές έχει κάνει. Για το γιο Σαββίδη. Έχει κάνει ενόργανη γυμναστική, έχει κάνει παλέτο, ναι. Και θα το δείτε εν καιρό αυτό. Ναι, ναι, οκ. Okay. Α, μπράβο. Για το γιο Σαββίδη λες, για το γιο Σαββίδη. Όχι, για το Γαϊτανίδη. Α, για το Γαϊτανίδη. Ναι, 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 ναι. Α, αυτό δεν θα το πω, θα στο κάνω όταν βρεθούμε. Πώς, πλέον που σου είπα δεν μιλάει ο Σαββίδης. Ναι. Ναι, θα στο πω πώς συνειδητοποιούνται. Αλλά αυτό πρέπει, είναι παντοβήμα, δεν μπορώ να στο πείξω. Με τα μάτια, με κινήσεις. Α, μπράβο, ναι, κάπως έτσι. Φιλιά, φιλιά, λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη. Έχω το ούζο, έχω το τσίπουρο, ναι. Έχω την πύρα, τη ρετσίνα, το κρασί. Ωραία, φίλε. Θέλω και το μεζέ. Τα κρέατα, θέλεις και το μεζέ. Ναι, αγοράκι μου. 85 είναι το κινητό μου. Γεια σου Παναγιώτη.
Φιλιά. Την αγάπη μου, ζουμουσού. Να σε καλά, να σε καλά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Τι είναι το ζουμουσού, μου λέει η Χριστίνα. Χριστίνα μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ακούω εδώ και λίγες εβδομάδες. Μ' αρέσει, λέει μου, πιάνει το κέφι το πρωί-πρωί στη δουλειά. Πέρασε και από μια δύσκολη. Δεν χρειάζεται αυτό να το πούμε στον αέρα. Εντάξει, εύχομαι να είναι κάτι περαστικό. Λοιπόν, ζουμουσού είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Όχι όμορφες. Μεγάλες, δυνατές στιγμές, με αισιοδοξία, με τρέλα, με πάθος. Δεν σκοτώνουμε το παιδί που ζει μέσα μας, παρότι κοντεύουμε τα 50. Ποτέ δεν θα απαρνηθούμε την παιδικότητά μας, την τρέλα που έχει ένα παιδί, την αγνότητα που έχει, το πάθος για όλα τα πράγματα, τη δική του καθαρή ματιά. Και έτσι προχωράμε με τα ζουμουσάκια, έτσι προχωράμε με την παρέα τη ραδιοφωνική. Πάμε, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το παιδί! Καλώς το παιδί! Καλώς τον, ναι. Καλώς το συντριβάνι. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Βάλε μου 9.47 για τα κρέατα, σε παρακαλώ. 9.40. 7. 9.47. 9.47. Έγινε, Παυλόπουλο. Λοιπόν, πάμε. Τι να πω τώρα. Να πω ότι μου θυμίζει Μπόλωνη ο Φερέιρα. Θυμάσαι, ρε Κωστή. Θυμάμαι. Έχει κάποια... Ο άνθρωπος μετά από τις προπονήσεις πήγαινε και καθόταν στο αθλητικό κέντρο. Εκεί στις ακαδημίες και κοιτούσε τα πιτσιρίκια. Αυτός ο άνθρωπος μέσα σε μια εβδομάδα πώς κυνηγάει τον Μιχάη, τον έναν, τον άλλο, τον Γαϊτανίδη. Και ο Μιχάη μου άρεσε. Και ο Μιχάη, ναι. Πέρα από ένα-δύο λαθάκια που είναι φυσιολογικά, ψηλό κορμί. Εντάξει, ο άνθρωπος, με αυτοπεποίθηση. Στον ΠΑΟΚ ήρθε. Δεν είσαι στον Πανετολικό, στον ΠΑΟΚ ήρθε ο άνθρωπος. Μου άρεσε, ρε παιδί μου, έτσι η πρώτη εντύπωση. Εγώ δεν έχω δει τίποτα, ακούω ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Θα δω αυτό που είπες τώρα με τη Ρουμανία, είναι που είπε και η Χρύσα. Το παιχνίδι, σόπερ. Ναι. Εκεί θα έχω άποψη. Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτε ακόμα, μόνο από ραδιόφωνο που ακούω. Εκείνο το οποίο άκουσα εγώ από συνάδελφος από άλλο ραδιόφωνο είναι ότι έκανε νόημα ο Γαϊτανίδης στο Μελίσσα, τον πέταξε την μπάλα και με θράσος, όπως λες και εσύ, ναι. Έβγαλε την κολάρα που ναι, έβγαλε. Εγώ μαθαίνω και περιστατικά από την προπόνηση που μιλούν για ένα τρελό παιδί, με την καλή έννοια, ότι έχει, λέει, δεν καταλαβαίνει, έχει δηλαδή μια μούρλα. Που πάει και βάζει γκολ, ας πούμε, θράσος. Πάει βάζει γκολ στο Μελίσσα και πάει μετά και του λέει διάφορα. Δηλαδή, είναι ένα παιδί, είναι ΠΑΟΚ, να σου το πω έτσι. Κοίταξε, στο μυαλό. Το ποδόσφαιρο, όχι μόνο να έχει στράσο, όπως είπες, αλλά να είσαι και ΠΑΟΚ. Πρέπει. ΠΑΟΚ, θέλει όταν λέμε, τα κεφαλαία γράμματα, να μην τα εξηγήσουμε. Έτσι δεν είναι. Κάποιο ζουμουσάκι περνάει ένα Γολγοθά. Ξέρω, έχει τη συμπαράσταση όλων μας και γνωρίζεις για ποιον να λέω. Ευτυχώς, λοιπόν, ευτυχώς τα πράγματα. Κράτα γερά, κράτα αυτό, γερά, κράτα γερά. Μαζί σου κράτα. Και η σκέψη μας είναι κοντά έτσι. Σου. Μιλήσαμε. Μιλήσαμε. Καθόλου. Καθόλου. Ευτυχώς. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Επειδή ρωτάει ο κόσμος. Επειδή ρωτάει ο κόσμος και ανησυχεί. Επειδή ρωτάει ο κόσμος, γι' αυτό και εγώ λέω κάπου να την ψηλιαστεί ο κόσμος, γιατί πληγές δεν κάνει να τις ξύνουμε και να ρίχνουμε αλάτι. Δεν χρειάζεται, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται και να αφήνουμε και υπονοούμενα. Μιλάμε για τον φίλο μας τον Γιώργο και την οικογένειά του, όχι ο ίδιος ο Γιώργος. Εγώ λοιπόν. Περίμενα να το πει. Λέω λοιπόν ότι ευτυχώς τα πράγματα δεν ήταν τόσο άσχημα όσο αρχικά φάνηκε περαστικά. Ναι, έτσι, να έχει ζωή εγγονούλα του μπροστά της, είναι όλο, όλη η ζωή είναι μπροστά της. Αυτό. Στεναχώρια δεν χρειάζεται προσευχή και ο Θεός είναι μεγάλος. Όταν αυτό πιστεύουμε στο μεγάλο Κύριο, τελείωσε αυτό, όλα, θα βοηθούν. Έχει... Ο μεγάλος θεραπευτής είναι ο Θεός μας, τελείωσε άλλο. Γεια σου, Παύλε. Γεια σου, Παύλε. Του προπονητή θέλω να κάνω τίποτε. Φιλιά. Έχω προπονητή, έχω τεχνικό διευθυντή, ξέρω τι μεταγραφές χρειάζομαι, όλα θα γίνουν τους ζουμουσάκια, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Γεια σου, Παύλε. Γεια σου, Παύλε μου. Γεια σου, Παύλε μου. Περαστικά, Γιώργο μου, σ' αγαπάμε πάρα πολύ, είσαι μέλος της οικογένειας. Και όταν ένα μέλος της οικογένειάς μας δεν είναι καλά, είμαστε κι εμείς πολύ ανήσυχοι. Προσευχηθήκαμε για σένα, πήγαν όλα καλά, το μη χείρον βέλτιστον, αυτό να θυμάσαι, να έχεις πολλά χρόνια να βλέπεις την εγγονούλα σου να μεγαλώνει όμορφα και όλα θα πάνε καλά και όλα πήγαν καλά όπως είδες. Όλα πήγαν καλά όπως είδες. Δεν θέλουμε να σε ακούμε στεναχωρημένο. Πάμε, πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Επιτρέπω να κάνεις ένα ου... Να. Γιώργο! Είδες, πολλά χρόνια θα ζήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Όλα καλά, όλα καλά. Δόξα τον Πανάκατο, δόξα την Παναγιά, όλα πήγανε καλά, όλα πήγανε καλά. Εντάξει. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ξέρω, πέρασες μεγάλη φουρτούνα και μεγάλη στενοχώρια. Πρόσεξε γιατί δεν είσαι μικρό παιδί και... θέλουν διαχείριση στεναχώριες. Όλα, να πάμε τώρα στα δικά μας.
Ναι. Εντάξει, μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε μας ενδιαφέρει το ποιος θα κυβερνήσει, αυτός ο οποίος θα κυβερνήσει, να κυβερνήσει σωστά. Αυτό. Όχι για μας, εμείς τα έχουμε πάει τα χρώματα μας, για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και όλη την νεολαία η οποία θα ακολουθήσουν αυτά τα παιδιά τα οποία φεύγουν και να σταματήσουν να φεύγουν για να βρουν δουλειά στην Αγγλία, στη Γερμανία και να είναι υπάλληλοι αυτονών οι οποίοι δεν είχαν καθόλου κουλτούρ, δεν είχαν τίποτε. Έτσι, μας καταστρέψαν τα παλιά συστήματα του κάθε πολιτικού που κοιτούσε να τακτοποιήσει τα δικά του τα παιδιά. Πάμε. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Και γυρίζω και λέω τώρα πάμε στην λεγόμενη την ΕΡΤ. Ναι. Που φαγωθήκανε ότι χάλασε ο κόσμος. Χάλασε ο κόσμος. Δεν τους ενδιαφέρει. Τα 7 εκατομμύρια ο ΠΑΟ και ο κύριος Σαββίδης δεν τα έχει ανάγκη. Αυτούς τους πειράζει ότι σε κάθε σπίτι... Θα βλέπουν ΠΑΟ. Και αν δεν είναι εκεί, θα είναι στο Open, βρε. Και αν δεν είναι εκεί, αν δεν βάλουν υπογραφή τώρα σε αυτό που συμφωνήθηκε, θα βλέπουν τον ΠΑΟ στο Open. Σιγά μην κάτσει να κλάψει ολόκληρο Σαββίδης. Ακριβώς. Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό είναι που τους τρελαίνει, κατάλαβες. Και δεν κρεμόμαστε. Θα είναι παντού. Γιώργο, δεν κρεμόμαστε από τα παντελόνια, άντε να πω, κανενός, φίλε. Κανενός. Παρήλθε προπολού και ανεπιστρεπτή αυτή η περίοδος. Που ήμασταν επέτες μιας χορηγίας που περιμέναμε πώς και πώς. Άστο. Τελείωσε αυτό. Αυτά σας ευχαριστώ όλους. Γιωργάρα μου. Από τη βάση, από τα βάση της καρδιάς μου. Όλα καλά, φίλε. Όλα καλά. Μη μασάς, μη μασάς. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Πάμε τέλος πρώτης ώρας. Μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παπουγκής Νικολαίδης, ειδικά με ψυχιοκαταψύκτης LG, καταπληκτική. Κάντε τη βόλτα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Με κάθε ψυχιοκαταψύκτη αγορά έχετε και δώρο 48 μπύρες Α. Να βάλετε κάτι μέσα, έτσι. Φυσικά Αιγαίων ψαραγορά υπέροχη και στο διοικητήριο 214.000. Διριβεριά και στο Ρεόκαστρο 69-56-66, πεντακάθαρα, μοσχομυριστά, κατευθείαν από τις ελληνικές θάλασσες στο πιάτο σας και Κυριακή ανοιχτά. Νικολαίδη, Ζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 234-163 και τυραμισού γεύσης και βίζουνο σοκολάτα και καϊμάκι, παγωτό και νουαζέτα και λίλα πάουζε και βέλβετη μπόσκο και πατέντες που μόνο Νικολαίδης έχει και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 2310-475-900. Τηλεφωνήστε, ενημερωθείτε για τα προπαρασκευαστικά τμήματα, για τις υποτροφίες, για το δίγλωσσο σχολείο, για το λαμπρό μέλλον που... Εκεί θα έχει σίγουρα το παιδί σας με εκπληκτικούς εκπαιδευτικούς, ένα φανταστικό περιβάλλον με τρομερές εγκαταστάσεις αθλητικές και όχι μόνο. 475-900, ενημερωθείτε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Είσαι ο χαδιάρης μου, ο παραπονιάρης μου. Ωχ, παιδί μου! Σου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε 2310-287-888. Μοιραζόμαστε τα πρωινά μας όπως κάνουμε τα τελευταία 21 χρόνια. Ζωή να έχουμε. Πάμε και για την επόμενη αιμοδοσία μας. Θα ενημερωθείτε σχετικά. Θα κάνουμε και πάλι κάποια στιγμή συλλογή ρούχων. Θα δούμε πού. Το κάναμε δύο φορές στην Αγία Βαρβάρα. Το κάναμε δύο φορές στον Άγιο Νεκτάριο στον Δωροπόταμο. Θα το κάνουμε και κάπου αλλού. Θα σας ενημερώσουμε. Να είμαστε εκεί δίπλα σε τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη. Και που αυτό που εμάς μας περισσεύει, πραγματικά θα τους αλλάξει τη ζωή. Εδώ είμαστε, μπουκάραμε. Δεύτερη ώρα, χορηγός λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Ή όποιος δεν πήγε να φάει εκεί, χάνει. Πραγματικά χάνει. Απέναντι από το Μασούτι, 705-750 δηλιβεριά σε ένα καταπληκτικό, σε ένα πλήρως ανακοινισμένο και φυσικά κλιματιζούμενο χώρο. Φοροπρόβλεψη 2250-02 Βενιζέλου 51 αντιπαλίου Δημαρχείου και φοροπρόβλεψη.gr. Ο Γιώργος Μουτσιάνας και οι συνεργάτες του 25 χρόνια ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για το πόθεν έσχες, για τις φοροαπαλλαγές σας, για το περιουσιολόγιο σας, τα πάντα όλα. Μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr για να δείτε. Κλιμάρτ, κλιματιστικά, 917-646, κλιματιστικά Daikin και όχι μόνο. Ο Κώστας και ο ΣΕΣ γνωρίζει όσο κανένας άλλος τα κλιματιστικά, γι' αυτό έχει περάσει σε εμπορικά κέντρα, σε μεγάλα μαγαζιά, σε πολυχώρους. Και βέβαια για τέντα. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, Tenda Home 430-011, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Μπείτε και στο tendahome.gr να δείτε. Για όλους ισχύει ότι μπουκάρετε και λέτε ο Τσατσαρός είπε ότι είσαι κορυφαίος. Θέλω καλύτερη τιμή, θέλω να με προσέξεις αλλιώς. Εννοείται, ισχύει για όλους τους χορηγούς. Για όλους αυτό. Πάμε, καλημέρα σας. Κληρώνουμε, είπαμε, κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη. Σήμερα μία σακουλάρα υπέροχη από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε. Οπα, ναι. Τι ωραία γούστα, Κωστή.
έχουμε να βγάλουμε είτε με την παλιά είτε με την καινούργια κυβέρνηση. Αυτό ρε, μη μασάτε, μη μασάτε. Δηλαδή αυτοί που προσπαθούν τώρα να σπείρουν... Με αφορμή αυτό που είπες για το δήμο σου που στέλνανε διάφορα. Πρώτο πάω, παιδιά, γιατί αυτοί θα μας πολεμήσουν όσο δεν γίνεται πιο πολύ φέτος. Και με τους προηγούμενους μου κλέψαν ένα πρωτάθλημα. Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό με τον κύριο Βασιλιάδη και τους υπόλοιπους που το, μόνος του το είπε κιόλας. Με αφήσαν να παίξω με 10 αγώνες και κλεισμένων. Δεν μου χαρίστηκε τίποτα. Όχι. Οι ξένοι διαιτητές και το ΒΑΡ. Ήταν μια κατάκτηση. Ενωμένοι. Ακριβώς. Ενωμένοι, πάμε να πάρουμε διαρκείας και αυτές τις μέρες θα πάω. Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό. Αυτό που κάναμε πάντα. Ο φόβος τους το μυρίζει από μακριά. Βλέπετε αντίδραση σήμερα. Η χαρά τους νομίζουν ότι επειδή βγήκε η Νέα Δημοκρατία, νομίζουν ότι θα τους κάνει όλα τα χατήρια ο Κουλής. Πολύ αμφιβάλλω. Πολύ αμφιβάλλω. Αν είναι τόσο χαζός, εμείς, δηλαδή τόσο απροκάλυπτα. Τόσο. Εμείς στη δουλειά μας. Έχει Σαββίδη. Α, αυτό ακριβώς. Ο Σαββίδης ξέρει. Εντάξει, από εκεί και πέρα εμείς στη δουλειά μας. Ούτε με τα κόμματα, να σου πω κάτι, Μανώλη. Ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλο. Μέσα στο γενικότερο κλίμα προπαγάνδας τους είναι και αυτό που κάνουν σήμερα. Ότι ξέρετε, τελειώσατε αυτά. Δηλαδή δεν μπορούν ούτε καν να κρυφτούν. Ούτε καν να κρυφτούν. Αυτός είναι ο φόβος τους. Ο φόβος τους το έχει κορυφωθεί. Γιατί ξέρει πλέον, ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός. Πολύ πιο ισχυρός από αυτούς. Ακριβώς. Εντάξει. Τέλος πάντων, να μην κρατάω γραμμή, βάλουμε συγκλήρωση αν θες. Να σε βάλω, φίλε. 600 έτσι. Ξέρεις. Τέλεια. Έγινε, ναι. Μανόλο, να είσαι καλά. Και ήθελα να πω, και ήθελα να πω κάτι για τις φωτογραφίες, τις είδες. Εντάξει. περίμενε, μια στιγμή λίγο. Αν εγώ χάσω το στοίχημα, θα βγάλεις φωτογραφίες. Αν δεν βγει πρώτο σκόρο εδώ Τσούμπα Ακμπομ που προχθές του μέτρησαν τον γκολ και δεν μπορεί να το πιστέψει ο άνθρωπος. Εσύ τι θα χάσεις, γιατί το στοίχημα δεν πάει μόνο μπαντ, αδερφέ. Εγώ, Κωστή, την εκτίμηση, την υπομονή. Όχι. Θα χάσω ένα τραπέζι όπου γουστάρεις εσύ. Έλα, μαζί με το φίλο μου τον Μανώλη που ήμουν προχτές μαζί εκεί στο μαγαζί του. Χαβά κάνω. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Τσουκνίδα. Γεια σου, Τσουκνίδα. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Εγώ ξαναλέω και σήμερα ότι θεωρώ ότι ο Τσούμπα Ακπομπ θα είναι πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Μα με την έκρηξή του, μα χαμηλά, μα ψηλά, μα με 4-4-2, μα με 4-4-1-1, δεν με ενδιαφέρει. Έχω μεγάλο φορ που πιάνει τη φανέλα και λέει μόνο ΠΑΟΚ, μόνο ΠΑΟΚ, μόνο. Πάμε, καλημέρα. Πέρσι δεν την γλιτώσαμε την Ποφίλη. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τι έγινε, Φελαράκι. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Καλή εβδομάδα σε όλο το. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει ο Τσούμπα πρώτο σκόρε, ας το ξέχνατε. Έτσι. Σκέφτομαι τι στοίχημα βαρύ θα βάλω. Πρέπει να βάλω ένα καλό στοίχημα για να ξαναπάρουμε τα μπρο. Ό,τι γουστάρεις βάλε. Προχθές πάλι μου είπε κάτι κάποιος για το Μητσοτάκη και λέει τώρα που θα βγει εμείς σε κάποιο. Λέω χαρτοπιστέ τον έχω εδώ. Γράψε ό,τι θες. Πόσο θλιβερή είναι. Και βάλε υπογραφή. Πρόσεξε. Πόσο θλιβερή είναι. Με όμικρο γιώτα. Πόσο θλιβερή είναι αυτοί που βασίζουν στην εκλογή ενός κόμματος το να επιστρέψουν στα πρωταθλήματα. Δηλαδή καταρχήν είναι τόσο βλάκες. Που δεν καταλαβαίνουν ότι ξεβρακώνονται, ότι ξεγυμνώνονται, ότι αποκαλύπτονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι σαν να λένε ότι ξέρετε κάτι, το έπαιρνα τόσο καιρό επειδή ήταν τα κόμματα και επειδή ήμουν να πούμε ευνοούμενός τους. Ούτε καν την πονηράδα έχουν να κρυφτούν και να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν στο μούχτι. Ούτε καν αυτό. Η αλαζονία τους, κατάλαβες, φίλε. Τα ξέρω, ναι. Αλλά δεν τα παραδέχονται. Σε λέει μπας και τσιμπήσει κανένας φίλαθλος δικός τους. Έτσι. Αντί να πάνε Μητσοτάκης, να τους πούνε το Μητσοτάκης ότι έχει καλή σχέση εκεί το ξέρει και το τελευταίο παιδάκι στην γη. Εντάξει, αμφιβάλλω αν είναι τόσο μπούφος, απροκάλυπτα, και ενώ εδώ υπάρχει μια τεράστια μάζα ανθρώπων που βάζει πάνω απ' όλα τον ΠΑΟΚ, ούτε κόμματα, ούτε χρώματα, ούτε βουλευτές, ούτε τίποτα. Αμφιβάλλω αν θα τολμήσει να κάνει έσχη. Τι θα κάνει, δεν θα βάλουν ξένους διαιτητές, τι, δεν θα βάλει το ΒΑΡ. Δεν θα βάλει ΒΑΡ, τι θα κάνουν, τι θα ξανακάνουν παράγκα, θα ξανακάνουν παράγκα, ή μήπως αυτοί που πήρε 35χρονοι θα πετάνε σπίθες. Τελειώσαν αυτά. Αυτά τελειώσαν. Τα χαμπέρια τα πήραν. Απλά τώρα είναι ο επιθανάτιος ρόχος τους, Κώστα. Λοιπόν, είπες κάτι πολύ σοβαρό, να ασχοληθώ με κάτι πολύ σοβαρό που είπες. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, Κώστα. Που τράβηξε πάλι χιλιόμετρα για να πάει να δει την ομάδα μου, να δώσει θάρρος στα παιδιά. Τώρα χρειάζονται θάρρος. Συγκινητικό, τα παιδιά και ο προπονητής
και όλα τα άλλα τώρα συγκινητικό. Που λένε, εντάξει. Σκέψω καινούριος προπονητής. Και τα δικά σου, τα παιδιά, το φίλο σου και όλα. Και ο προπονητής να καταλάβει που είναι. Μα όταν γυρίζει τώρα ξέρει ότι είναι, όλοι ξέρουν ότι είναι Τούμπα. Έτσι. Το ξέρουν, το έχουν δει, έχουν δει βιντεάκια. Αυτό πλέον είναι δεν είναι ότι περιμένουμε τα σπορ του Βορρά την Δευτέρα το πρωί να δούμε τις φωτογραφίες. Με το διαδίκτυο κάνουν εικόνες, το γύρο του κόσμου είναι ονομαστό, είναι περιβόητο, είναι πολύ χιλιοϊπωμένο αυτό. Και έτσι. Όταν όμως αυτό το πράγμα το βιώνει σε ένα χουριουδάκι της Ολλανδίας που δίπλα βόσκουν οι Αγελάδες και είναι. Και σκάνε μύτη, φίλε, να πούμε τα παόκια. Δεν τρελαίνεσαι. Εγώ που δεν ξέρω μπάλα θα μάθω με το στο. Ακριβώς. Γεμίζει μπαταρία. Θα πάω τον άλλο, θα τον πιάσω, θα τον πάω στην μπάλα. Δεν περνάς με τίποτα. Γεμίζει. Λοιπόν, Κωστάκη, μία παραγγελία. Ό,τι θες. Πρόσεξε, παραγγελία ή παραγγελιά. Παραγγελία, πρόσεξε, η παραγγελία είναι μία χτυπητή, μία κολοκυθάκια, μία μοσχαρίσια και μία πατάτες φούρνου. Είναι η παραγγελία. Η παραγγελιά είναι τραγούδι. Η παραγγελιά είναι τραγούδι. Τον είπε κάνουμε δύο Σάντες να πούμε στην Ραφίνα και λέει πάνε δίπλα στο το στάδιο. Ποιο το στάδιο, κορίτσι. Σάντες, κορίτσι. Μετά καταλάβαμε, λέει εντάξει. Δεν βγάζει άκρη. Άστο σου λέω. Άστο. Παίρνει πορτοκαλάδα η Γεωργία στην Ερμιόνη και λέει μπορείτε να μου φέρετε ένα καλαμάκι. Και λέει χοιρινό ή κοτόπουλο. Ναι, και με κοιτάει λέει... όταν λέει... όταν λέει πελάβνει το ελληνικό σοβλάκι δεν βάζει το γύρο. Το σοβλάκι δείχνει. Βέβαια στο New York City. Ακριβώς. Το γύρο. Ακριβώς. Και πώς δεν βάζει. Λοιπόν Κωστάκη. Λες την παραγγελιά. Βάλαμε και κάνα λεβέντικο. Έχουμε χαρά, τελείωσε. Πες τι θέλεις, συγκεκριμένα. Ένα λεβέντικο, θα μπεις με ένα λεβέντικο να πούμε. Λεβέντικο, αυτό γράφω. Ναι, το ξέρω ο Χρήστος. Ξέρω, τι να γράψω, λεβέντικο δεν ξέρετε. Έτσι. Γράψε λοιπόν, λεβέντικο και θα μπούμε. Φιλιά, γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Μιλάει πολύ ο καινούριος προπονητής με τους παίκτες. Μιλάει πολύ ο καινούριος προπονητής με τους παίκτες. Ο Στοχ κάποια στιγμή δοκιμάζει τα πόδια του απ' έξω. Δεν πάει εκεί που θέλει το σούτ, απογοητεύεται, τσαντίζεται, πάει δίπλα του. Τον πιάνει, του λέει: έλα εδώ, αυτό θέλω να κάνεις. Να δοκιμάζεις τα πόδια σου. Με το πρώτο μισάωρο καταλαβαίνει ποιος παίκτης έχει καλά στημένα, ποιος παίκτης έχει έκρηξη, ποιος είναι ταχύς, ποιος έχει τεχνητή κατάρτιση. Έτσι. Δεν περιμένει από τον Μπίσβερ να του κάνει τα 100 μέτρα σε 7 δευτερόλεπτα, αλλά μπορεί να του περάσει την μπάλα μέσα από τον κόλλο της Βελόνας ο Μπίσβερ. Να κάνει bottle cup challenge. Κλατς με το πόδι. Να ανοίξει την κονσέρβα ο Μπίσεσβαρ. Ξέρει ότι ο Ζαμπά έχει ταχύτητα. Αυτό το πράγμα, ένας άνθρωπος με αντίληψη που είναι η δουλειά του και στη δουλειά του είναι κορυφαίος, γρήγορα το αντιλαμβάνεται. Βλέπει λοιπόν ότι ο Στοχ έχει αυτό το σουτ έξω από την περιοχή. Τον είδε που απογοητεύτηκε. Ο Στοχ ακόμα δεν έχει ξεμπλοκάρει. Δεν έχουμε δει ακόμα. Σύν ότι τον χρησιμοποίησε και σε άλλη θέση στον πρωτοφιλικό. Σιγά σιγά θα τα δούμε όλα αυτά. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα Κωστή! Καλώς τον Χρήστο! Καλώς τον Γολομπάμπουε! Καλή εβδομάδα! Καλή εβδομάδα, αδερφέ! Καλή εβδομάδα! Πώς γίνεται να πανηγυρίζεις, ρε φίλε, ότι εσύ έδωσες το μάθημα να πούμε και να έχεις χάσει την έδρα σου? Γι' αυτό δεν γίνεται. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ας μου λύσει την απορία πώς γίνεται ο κόσμος του Ολυμπιακού να μίλησε και να τους έδιωξε και να μην κατάφερε να κερδίσει τη Β' Πειραιώς που είναι full Ολυμπιακή. Μπράβο. Άρα, άρα εκεί πέρα μέσα σε φτύσανε. Σου δείξαν ότι δεν είναι. Το φτύσανε και στο χωριό του. Στα Χανιά. Είναι θλιβερό, είναι ενδεικτικό της κατάστασης που βιώναμε τόσα πολλά χρόνια. Αυτοί νομίζουν τώρα ότι επειδή βγήκε αυτός, τον θεωρώ αρκετά έξυπνο το Μητσοτάκη. Τον Γκούλη, τον θεωρώ αρκετά έξυπνο να πέσει την παγίδα. Το άφησε να. Περίμενε, βέβαια, θα δούμε. Θα δούμε, φίλε. Το μικρό παιδοβούβαλο με το καλά, που πήγε κατευθείαν. Και πήγε κατευθείαν μία ώρα εκεί και στα γραφεία και ήταν μαζί. Περιμένω ρε παιδί μου να δω μέχρι πού και τι θα τους δώσει. Γιατί δεν μπορεί να μην δώσει κάτι. Εδώ είναι τόσο ξεκάθαρα άλλη φορά. Δεν θυμάμαι. Φαντάσου να πήγαινε ο Γιώργος Σαββίδης την επομένη το ίδιο βράδυ στον νικητή των εκλογών στα γραφεία του. Τι θα γράφαν σήμερα όλοι, Χρήστο. Θα ήταν γυμνοί στους δρόμους, θα βγαίνανε με. Όπως κάνουν αυτές οι φέμεν, πώς κάνουν οι φέμεν, ξέρω και τα λεπτά. Θα βάζανε τα καμπανέλια τους σε τσουκνίδες, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Δεν μασάμε. Να το θυμίσουμε ότι περισσότερο κοντά από έναν κόσμο οπαδικό, από πρωθυπουργό στην ιστορία, δεν έφτασε ποτέ από την περίοδο τότε με τον κύριο Καραμαλή, που πάλι μας κοροϊδεύαν και κοντέψαμε όλη την έκθεση να γίνουμε μια ωραία παρέα. Ακριβώς. Να αγκαλιαστούμε με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αν έχουν σκοπό να κάνουν κάτι παρόμοιο, να ήρθαν με διαθέσεις και να κάνουν εσκεμένα κακό. Έσχη, αν ήρθαν να κάνουν έσχη, έτσι.
Κυριακή κοντιγιορτή που λένε. Ακριβώς. Για αυτό το θέμα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ λέω μια μάντρα. Γιατί και χθες, εκεί που πήγα για να ψηφίσει η γυναίκα στο Κιλκής, είχα ένα διάλογο. Ψήφισα το πρωί εδώ στην Τούμπα, έφυγα, πήγα στο Κιλκής και εκεί είχα ένα διάλογο με κάποιον έξω από το, από το εκλογικό κέντρο που μου είπε αυτό. Λέει, τώρα λέει σιγά μην ξαναπάρετε. Του λέω, φίλε, μια μάντρα. Αυτά. Μια μάντρα με αυτοκίνητα, με παλαιοσίδερα. Ο Πάοκ ο παλιός και άλλο ο Πάοκ αυτός που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Καμία σχέση. Ας το έχουν όλοι κατά νου. Ακριβώς. Ας το έχουν όλοι κατά νου γιατί ξέρουμε τι έχουν πετύχει. Γι' αυτό και το φοβούνται τόσο πολύ τον Πάοκ, γι' αυτό και αφηνιάζουν τόσο πολύ. Γι' αυτό και αφηνιάζουν αυτό. Βλέπεις ούτε τα προσχήματα, παιδιά. Είναι απίστευτο. Ούτε τα πολύ καλό. Είπαμε ότι Κωστή, η κρίση αν έφερε ένα καλό σε αυτή τη χώρα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος συμπολίτης μας να πει σε έναν τομέα ότι ρε φίλε με ξεγέλασαν. Ακριβώς. Όποιος το πει αυτό είναι ή διανοητικά καθυστερημένος ή κάνει ότι μας δουλεύει. Ακριβώς. Δηλαδή, επίσης σε αυτούς που στεναχωριούνται που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μου έδωσε τίποτα. Μου έκλεψε ένα πρωτάθλημα. Πρόπερση. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος δεν έχει προσωπικό συμφέρον ακριβώς, από κάποιο κόμμα ακριβώς. Και από οποιοδήποτε για μένα δεν έχει λόγο, ειδικά αν είναι στην κατάσταση την οικονομική που είμαστε εμείς όλοι. Αυτό όπως το λες. Να στεναχωριέται. Όπως το όταν λες. Είσαι εργαζόμενος, όταν είσαι ένας άνθρωπος του μεροκάματου και δυσκολεύεσαι, αν είσαι κομματόσπυλο πρέπει ακριβώς. Να έχει πρόβλημα τον εγκέφαλο. Ακριβώς. Για μένα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα για τα ποδοσφαιρικά, γιατί αυτά είναι η καψούρα μας γι' αυτό κατά κύριο λόγο. Δεν είμαστε και πολιτική εκπομπή, τι να πούμε τώρα. Ακούω Κωστή μου έτσι. Πάρα πολύ κόσμο να προσπαθεί να δώσει συμβουλές και εγώ στον προπονητή και πρέπει να επιλέξει την πεπατημένη και ο ΠΑΟΚ πετύχαινε με 4-2-3-1 κτλ. Κτλ. Παιδιά, αν πληρώσαμε 7 εκατομμύρια, 8-9, δεν ξέρω πόσο θα τα στοιχήσει ο προπονητής για να τον βάλουμε να παίξει στην πεπατημένη που έπαιζε ο Λουτσέσκου, ξέρω εγώ και οποιοδήποτε άλλοι, τότε να κρατούσαμε τους προηγούμενους. Όχι, ας βάζαμε ένα βοηθό, ένα τύπο, έναν από τους, από την ομάδα νέων να κάτσε και να κάνει. Ναι. Πληρώσαμε υποτίθεται ένα πολύ ανερχόμενο αστέρι της προπονητικής για να τον δώσουμε, να μας βάλει τις ιδέες του, να πετύχει αυτό και να κάνουμε ακριβώς. Το βήμα παραπάνω. Θέλουμε ο ΠΑΟΚ να κάνει το βήμα παραπάνω. Πέρυσι πέτυχε το απόλυτο στην Ελλάδα. Ένα ρεκόρ 55 χρόνων το διέλυσε και πρέπει πλέον να κάνει το μεγάλο ακριβώς. Βήμα που θα εκτοξεύσει τον ΠΑΟΚ στο Champions ακριβώς. League. Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Ξέρεις και τι λέω εγώ, Χρήστο. Ότι αυτός ξέρει ρε παιδί μου, αυτουνού η δουλειά είναι, αυτός ξέρει καλύτερα από μας. Και αν δει ότι με το υπάρχον υλικό δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτό το σύστημα που θέλει, άσε που και τώρα στην άμυνα δεν άλλαξε τίποτα, έτσι. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνετε, δεν είμαστε εννοείται. Προπονητές και οι δήμονες, αλλά ακόμα και σε αυτό το 4-4-2 ή 4-4-1-1 πίσω, που το πίσω είναι φίλε το μυστικό της περσινής πορείας, έτσι, αυτή η άμυνα που ενώ τώρα λείπει ένα πολύ σημαντικό στέλεχός της, ο Αντρέ, εκεί είναι που δεν θέλω να πειραχτεί τίποτα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η ομάδα μας φέτος, Κωστή, και θα το αντιμετωπίσει όλη τη χρονιά, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, είναι οι 3 σοβαροί τραυματισμοί σε 3 από τα βαρύτερα συμβόλαια της ομάδας, τα οποία τη δεσμεύουν και για το financial fair play, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Δεν μπορείς να ξοδεύεις. Και για μελλοντικά δεν είναι δυνατόν να πάρεις 2 χαφάρες του 1,5 εκατομμυρίου, ας πούμε, για τώρα. Και μετά να έχεις το Βέρμπλουμ και το Μαουρίσιο να κάθονται και να αερίζουν τα καμπανιόλια τους που λες. Άντε να δούμε. Να δούμε. Περιμένω να δω. Ο Βέρμπλουμ, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απορία που έχουμε όλοι. Αν ο Βέρμπλουμ είναι καλά, δεν ξέρω. Δύσκολα. Είναι, έτσι, ο Ακύλιος Τένοντας είναι το πιο δύσκολο που υπάρχει. Μακάρι είναι μαχητής, δεν είναι αδιάφορος. Αλλά δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι ο Ακύλιος Τένοντας είναι πολύ δύσκολο. Θα είναι μεγάλη υπόθεση. Να γυρίσει ο Βέρμπλουμ και να είναι φίλε σε άριστη κατάσταση εννοείται, γιατί είναι καθοριστικός. Εννοείται. Πολλά θα είναι διαφορετικά. Φιλιά, γεια σου Χριστάρα μου. Καλημέρα, γεια σου Χριστάρα μου. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Έλα αδερφέ μου. Κωνσταντίνε, καταρχάς είναι πολύ ωραίο να βασίζεται κανείς, να βάζει όλες του τις ελπίδες στους πολιτικούς και στην πολιτική για ένα αγώνα. Δηλαδή στην τελική είναι τόσο πολύ νιώθει και το δείχνει ότι δεν μπορεί να έχει το αποτέλεσμα με τους αθλητές, με τον προπονητή, με όλα αυτά που πρέπει κανονικά να πει ότι εγώ είμαι καλύτερος και θα σε κερδίσω. Μα αυτούς φιλάρετε μου τους έπεισαν και μέσα από τα πρωτοσέλιδά τους ότι φταίνε τα κόμματα
Έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ που ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα 2 χρονιές. Δεν είναι ότι πούλησε τους καλύτερους του παίκτες. Δεν είναι ότι πήρε μέτριους προπονητές. Δεν είναι ότι ενισχύθηκε τόσο ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι ήταν οι ξένοι διαιτητές που μοίρασαν επιτέλους όπως έπρεπε τα σπόρια. Είναι ότι φταίει ότι θέλανε να πολεμήσουν. Με αυτή την νοοτροπία, αν πάνε, δεν φοβάμαι τίποτα, να ξέρεις. Ωραία, ωραία. Γιατί οι 2 ήττες που είχαν από τον ΠΑΟΚ ήταν λόγω του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω, γιατί πραγματικά το σύγκρινα τον ένα προπονητή με τον άλλον, έτσι όπως βλέπω τον καινούριο, έχει να κάνει με τον τρόπο που βάζει την ομάδα να παίξει. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου είχε την ομάδα τη βασική. Αυτή μία ομάδα που υπήρχε, ναι, ναι, με τους παίκτες αυτούς. Με πολύ δύσκολες αλλαγές. Μπράβο. Ναι, ναι. Όταν έκανε μια δεύτερη ομάδα, ο ΠΑΟΚ έχανε το 90% της ναι, απόδοσής του. Σωστό. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν μια ασύνδετη ομάδα. Ναι, ναι. Αυτός έχει παίξει με 4 διαφορετικές ομάδες ανά ημίχρονο που παίζει και οι 4 είχαν σύνδεση, έπαιξαν καλά και είχαν αποτέλεσμα. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που μπορεί και βρίσκει τη χημεία με πολύ διαφορετικούς παίκτες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι δείχνει, φιλάρετε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μιλάμε τώρα για κάποια δείγματα. Κάποια δείγματα. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα αυτές οι εντεκάδες θα παίξουν, θα παρτίσουν τη βασική ομάδα. Έτσι. Αλλά έχει τον τρόπο να συνδέει παίκτες. Ακριβώς. Παράδειγμα, η χρησιμοποίηση του Γαϊτανίδη βγάζει από το πουθενά ένα παιδί που δεν το ξέραμε, γιατί πρέπει να είσαι μύστης, να παρακολουθείς τα μάτς της K19, να ξέρεις ότι το παιδί εκεί σκόραρε και είχε πάρα πολύ θετική παρουσία, έτσι. Λοιπόν, βλέπεις όμως ότι η έλλειψη, ή μάλλον η αργοπορία του Σφιντέρσκι και η έλλειψη ενός επιθετικού ακόμα, γιατί έφυγε ο Καρέλης, έδωσε στο παιδί την ευκαιρία που ήθελε, την άρπαξε από τα μαλλιά ο μικρός και τώρα είναι πιθανό να συνεχίσει έτσι, να τον κρατήσει στην ομάδα. Να περιμένει την ευκαιρία του να είναι 4ος επιθετικός. Είναι πάρα πολλά τα μάτς, κύπελο, πρωτάθλημα, Champions League, αυτά έχει, play-off, έχει πολύ πράγμα. Όπου εκεί θα είναι χρήσιμη η εφεδρεία, γιατί το παιδί δεν θα μείνει για βασικός. Νομίζω το καταλαβαίνουμε. Αυτό θα πρέπει... που δείχνει είναι ότι όταν θα έχουμε τη δεύτερη ομάδα, δεν θα είναι έτσι όπως ήταν πέρσι. Σωστό. Σωστό αυτό είναι που πολύ λες. Σημαντικό. Σωστό, γιατί μέχρι τώρα αυτό φαίνεται τουλάχιστον. Αυτό φαίνεται. Γεια σου, φιλάρετε μου. Γεια. Πάμε, άλλες 2 γραμμές πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Πάμε στο μεθεπόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι, καλώς το παιδί. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, έλα. Έλα, αγόρι μου, έλα. Ξέρεις κάτω, άμα ζητήσεις πάπρικα θα σου δώσουν σκόνη, έτσι. Άμα πεις φουίτ, που νομίζουν ότι είναι γαλλική ομάδα β' εθνική. Ναι, εγώ σου λέω, γι' αυτό και σπάνια μιλάω εκεί πέρα, γιατί λέω άσε σε άλλη χώρα είναι. Λοιπόν, άμα βάλεις τη Χαζομάρα με τον Κυριάκο, ο Κυριάκος θα βγει πρώτος, να ξέρεις. και μιλάμε τώρα για 50 χρόνια Νέα Δημοκρατία, έτσι. Εντάξει. Πατέρας πρόεδρος τοπικής, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Τώρα, για λίγα τώρα... χρόνια. Έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε για να κυβερνήσει. Περίμενε είναι... τα λάθη του άλλου, χωρίς να κάνει αυτός κάτι, χωρίς να υποπέσει σε λάθος. Αυτό... Επίσης, μάζεψε αυτούς που είναι λαθέρ, δηλαδή κάτι αδόνιδες, κάτι αυτά που μπορεί να σου κάνουν, να στο φέρουν όλο τούμπα το κλίμα. Όπως είδατε, τον περιόρισε αρκετά στα πάνελ. Και περίμενε ο άλλος, μετά από τα, όλα αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, περίμενε απλά, χωρίς να κάνει κάτι συγκλονιστικό. Τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Κατάφερε ο Κυριάκος, κατάφερε να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ 32% σχεδόν. Και αυτό. Και να πανηγυρίζει ότι. Και να πανηγυρίζει ότι δεν είχε πιο μεγάλη ήττα. Αφήστε τι κάνουν αυτοί. Καλά κάνουν και πανηγυρίζουν, γιατί όλοι χαίρονται στις εκλογές. Και πριν και μετά. Όλοι χαίρονται. Όλοι. Χθες αν έβλεπες τα πάνελ, δεν καταλάβαινες ποιος έχει χάσει. Χθες αν έβλεπες τα πάνελ. Όλοι ήταν νικητές. Όλοι. Αυτός τώρα αρχίζει τώρα η πτώση του, γιατί από γύρω θα αρχίσει η φαγωμάρα, γιατί εγώ τους ξέρω χρόνια εκεί πέρα, εγώ τους έδωσα από 1 μέτρο. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Στα δικά μας, Κωστή. Ο προπονητής αυτός, γιατί εγώ παίξει πίσω, δεν έχω ακούσει άλλον προπονητή, όχι στο ΠΑΟ, γενικά, να λένε όταν φεύγεις εσύ Γιαννούλη,
δεν θα γυρνάς πίσω. Θα κάθεσαι εκεί και όταν από τη στιγμή που είμαστε στην επίθεση θα μένεις μπροστά. Ναι. Δεν θα γυρνάς πίσω. Θα γυρνάει ο αριστερός χαφ. Ναι. Αυτός που είναι πιο κοντά από πίσω και δεν έχει την μπάλα. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτά που μας κάνει να μας το 80. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ισχύσει όταν... Αυτό, ότι θα προωθείτε το αριστερό μπακ και όχι το συγκεκριμένο δεξί μπακ που έχουμε. Δηλαδή, μπορεί αυτό να το έκανε στην προηγούμενη ομάδα. Εδώ έχεις ένα όπλο που λέγεται μάτος, που την προώθηση την έχει μέσα στο αίμα του. Που το γκολ το έχει προσφέρει σε πολύ κρίσιμες στιγμές. Που δεν είναι ένα δεξί μπακ, ένας οπισθοφύλακας αμυντικογενής που δεν περνάει τη γραμμή. Προφανώς αυτά τα βλέπει ο άνθρωπος και πειραματίζεται. Έτσι. Και να πούμε για τους άμπαλους που λέγανε για τον Ροντρίγκο. Μια χαρά, φίλε. Τον έχει για μια αριστερό μπακ. Εγώ τον είδα, ενώ δεν είναι στη θέση του, η θέση του είναι δεξής μπακ. Έτσι, είναι δεξί μπακ η θέση του Ροντρίγκο. Εγώ την πρώτη μέρα είπα, λέω, τον πήρανε για αριστερό. Επειδή έχει παίξει και αριστερά και επειδή Βιερίνια δεν θα έχουμε και επειδή δεν θέλει να είναι μόνο με τον Γιαννούλη, εγώ τον είδα κοντρολαρισμένο. Με αποφασιστικότητα, με καλά πατήματα, ενώ παίζει, το ξαναλέω, στην απέναντι πλευρά. Αυτό. Κωστή, κάτι τελευταίο. Απολαύστε την κατάντια τους. Αυτό. Φιλιά, τα πες όλα. Τα πες όλα. Τα πες όλα. Δεν πέφτει με τίποτα, να ξέρετε. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Επιστρέφουμε. Αυτός είναι ο Χρήστος Κιός, κυρίες και κύριοι. Αυτός, ένα παιδί που το παρέλαβα αγνό, άχραντο, αμόλυντο από τέτοια κούσματα και τον έχω διαβρώσει τελείως και γουστάρει κιόλας και από πάνω. Άνοιξε! Γεια σου Κιώση με την κονσόλα σου! Δεν λέει γεια σου Κόρο με το βιολί σου, ξέρω εγώ, γεια σου Παζαρέτζι με το κλαρίνο σου. Γεια σου Κιώση με την κονσόλα σου! Εδώ είμαστε πουλάκια μου, εδώ είμαστε. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Σήμερα για μία ακόμα φορά, μετά τα χθεσινά έπεσαν οι μάσκες. Βλέπετε πόσο πολύ τους πονάει ο ΠΑΟΚ, πόσο πολύ το σκέφτονται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πόσο έχει μεγαλώσει ο σύλλογος σε όλα τα επίπεδα, πόσο τον υπολογίζουν, πόσο φαίνεται ο πανικός τους, ο φόβος τους. Πόσο απροκάλυπτα δείχνουν πώς ήταν μαθημένοι τόσα χρόνια και πού πάλι ρίχνουν την ελπίδα τους για να ξαναπάρουν τα πρωταθλήματα. Λυπούμεθα πάρα πολύ που θα σας χαλάσουμε το αφήγημα. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Όποιος και να κυβερνάει θα σέβεται, θα υπολείπτεται και θα ακούει αυτά που θα λέει ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Ο αίτητος πρωταθλητής. Η πρώτη φορά που το είδαμε γραμμένο μετά από το τότε που έγινε, το αίτητος πρωταθλητής, ήταν στον τοίχο στην Ολλανδία. Εκεί πάει η ομάδα να παίξει φιλικό και λέει αίτητος πρωταθλητής ΠΑΟΚ. Εδώ για να το δούμε στα δικά τους τα κανάλια, στα site τους, είναι λες και είναι να πούμε ο λεπρός. Παιδιά, μην πλησιάζετε, γιατί θα κολλήσετε. Ρε, τι γίνεται, ρε. Πάμε, ρε, στις γραμμές. Είπαμε, τελευταίο τεταρτάκι κληρώνουμε και μια σακουλάρα τσιτσί να λαδώσει το έντερο. Όμορφα πραγματάκια, κρέατα εκλεκτά και σουτζουκάκια και σουβλάκια και μπιφτεκάκια και τα πάντα, ό,τι πάρετε από τον Μιχάλη. Το φίλο μου τον Μιχάλη, τον αδερφό Μιχάλη που τόσα χρόνια δίνει στον κόσμο. Στον κόσμο σακούλες με κρέατα και σε διάφορες φιλανθρωπίες μαζί και παντού. Γι' αυτό τον αγαπάω, γι' αυτό και τον θεωρώ αδερφό πρώτα απ' όλα. Δώστε μου τα τρία τελευταία ψηφία να σας βάλω στην κληροσούμπα για να κληρωθείτε για τα κρέατα. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα Κώστα. Καλώς στο στράτο! Λοιπόν, αρχικά να ευχηθώ στον κύριο Μαρινάκη συγχαρητήρια για την νίκη του στις βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα. Νομίζω γι' αυτό πήγε και ο γιος, για να το συγχαρεί. Καλή επιτυχία στον πρωθυπουργό της χώρας λοιπόν από εδώ και μπρος. Ελπίζω ότι ανάμεσα στις επιχειρήσεις, στην αγάπη του για τον Ολυμπιακό, θα βρει λίγο χρόνο να διαπραγματευτεί και με τους θεσμούς για κανένα μνημόνιο. Ναι, πιθανόν. Μπάσκετ, δούμε καμιά άσπρη μέρα σε αυτόν τον τόπο. Πιθανόν. Και για να σταματήσουμε έτσι το αστείο, πέρα από την πλάκα, αν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να έβγαλε πρωθυπουργό αυτόν που περπατούσε στην Τζιμισκή και χαιρετούσε κούκλες. Μεγάλη στιγμή μου όμως, φίλε. Αν είναι δυνατόν τον Έλληνα κλόνο του Mr. Bean να τον στείλουμε για να διαπραγματευτεί, ρε φίλε, το μέλλον των παιδιών και των φαντάσου εγκαινιών. Πόσο μεγάλη είναι ευθύνη του προηγούμενου που κυβερνούσε και τι έκανε για να βγει αυτός, σου λέω εγώ. Κώστα, έτσι, παίρνω αυτό που λες και το συνεχίζω. Φαντάσου λοιπόν. Έτσι. Αυτό. Ελείψη άλλου, εγώ πιστεύω. Αυτό, αλλά θεωρώ, λες, φίλε. Αυτό που λες. Έτσι, θεωρώ όμως, Κώστα, το εξής, ότι αν ο Τσίπρας δεν βιαζόταν και περίμενε αντί για 7 Ιουλίου εκλογές, έβαζε 7 Αυγούστου,
πιστεύω ότι θα έχανε ο Μητσοτάκης. Είμαι πεπισμένος ότι θα έχανε. Δεν ξέρω. Τελείωσε αυτό τώρα, προχωράμε παρακάτω. Έκανε πολύ σοβαρά, πολύ μεγάλα λάθη ο Τσίπρας. Το καλά, μεγαλύτερο, πολύ μεγάλα, ότι πρόδωσε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που τους έταξε συγκεκριμένα πράγματα και νόμισαν θα βγουν από μια κατάσταση όπως ήταν τόσα χρόνια, αλλά αποδείχθηκε ότι είναι ακριβώς μία από τα ίδια σε πολλά πράγματα. Πέρα από κόμματα και χρώματα. Κάτι που με στεναχώρησε όμως. Φυσικά. Κάτι που με στεναχώρησε όμως είναι ότι δεν πλήρωσε το θέμα της Μακεδονίας. Άστο, φίλε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το αφήνω και αυτό. Πάμε στα αμυγός ποδοσφαιρικά. Αυτό που ανέφερες ότι η μόνη ελπίδα των Ολυμπιακών πλέον για να δούνε πρωτάθλημα, για να δούνε τίτλο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό πανηγυρίζανε χθες. Μα είναι δυνατόν. Αυτό... Χθες το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή το είδες σήμερα στάτο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει να δω, είμαι σίγουρος θα δω. Μπες στην ομάδα να δεις, θα γελάσει δηλαδή με την ψυχή σου. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι το φετινό πρωτάθλημα πρέπει να κατακτηθεί πάση θυσία, είναι ακόμα σημαντικότερο από το περσινό, για να καταλάβουν όλοι ότι πλέον ο ΠΑΟΚ ήρθε και θα μείνει σαν ισότιμο μέλος της αθλητικής ελληνικής κοινωνίας. Μου επιτρέπεις να πιαστώ από αυτό που λες. Θέλω να κατακτηθεί και το φετινό πρωτάθλημα, πάρα πολύ, με όλο μου το είναι, όχι όμως έχοντας στο μυαλό μου να αποδείξω κάτι σε κάποιους. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν έχω καμία πρεμούρα, δεν έχω καμία ανάγκη, καμία υποχρέωση να αποδείξω σε αυτούς τι. Τίποτα απολύτως, αδερφέ. Θα πάω, έχω ομαδάρα, έχω προπονητή, έχω λαό, έχω προεδράρα, θα έχω νέο γήπεδο σύντομα και δεν με ενδιαφέρει να αποδείξω σε κανέναν τίποτα. Δεν είναι θέμα να το Δεν χρωστάμε καμία απάντηση. Είναι θέμα να το καταλάβουν, να το βιώσουν στο πετσί τους πλέον ότι τα χρόνια που ασελγούσαν το καταλάβουν, των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων έχουν παρέλθει, έχουν περάσει προπολού. Αυτά, την καλημέρα φιλιά μου. Πολλά. Φιλιά πολλά. Ήμασταν τραγικοί με την Όρτσελαντ, δεν μ' άρεσε καθόλου η ομάδα. Όχι, τραγική, γιατί. Καμία σχέση με το παιχνίδι με την Άλκμαρ. Ήμασταν πολύ κατώτεροι και αν παίζαμε με καλύτερη ομάδα θα είχαμε προβλήματα. Okay. Έγινε. Χαιρετώ. Φιλιά, έχω πει. Αυτές τις αναμετρήσεις είναι σαν προπονήσεις, ειδικά με τον καινούριο προπονητή που πρέπει να μάθει τους παίκτες. Ούτε θα θριαμβολογήσω επειδή κέρδισα 3-0 στο φιλικό, ούτε θα φορέσω μαύρα ρούχα, να πούμε, και μαύρες πλερέζες και μεσίστια η σημαία επειδή η ομάδα μπορεί να χάσει να μην παίξει καλά. Πολλό μάλλον δε που τώρα είναι ένας προπονητής καινούριος που ψάχνεται, προσπαθεί σε ταχύ ρυθμούς, σε ταχύτατους ρυθμούς να μάθει γρήγορα τους παίκτες. Πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς τις αίρες! Γεια σου, ρε Στελάρα. Καλά, φίλε. Καλά. Εγώ θα μιλήσω καθαρά από το σφαιρικά, φίλε. Συγγνώμη λίγο, κάτι επειδή είμαστε στο θέμα. Εσύ έχεις σουβλατζίδικο ή καλαματζίδικο, ρε φίλε? Έχω. Καλαματζίδικο έχεις ή σουβλατζίδικο? Σουβλατζίδικο. Πράγμα, σουβλατζίδικο. Συνεννοούμαστε, τελείως. Ακόμα σε χυμό δεν βγήκε το σουβλάκι. Ακριβώς, ρε φίλε. Κωστή, είχα πει πριν από ένα μήνα και κάτι για τους πιτσιρικάδες. Ότι πρέπει να επιδείξουν ποδοσφαιρικό θράσος. Ταλέντο υπάρχει πάρα πολύ και να έχουν σωστή νοοτροπία. Μερικιώνη και ο Γαϊτανίδης και όσα άλλα παιδιά θα χρησιμοποιηθούν. Αυτό πρέπει να δείξουν ποδοσφαιρικό θράσος. Να μπουν μέσα να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά. Ευκαιρίες δεν σου παρουσιάζονται κάθε μέρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως το λέω. Άμα το πιστεύεις, το παιδί δείχνει ότι το όχι. Έχει διψήφιο αριθμό assist και goal, φυσικά με μικρότερες ηλικίες αντιπάλους, ποδοσφαιριστές. Μα εκεί είναι τώρα το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Η μετάβαση από τους μικρούς. Η μετάβαση, εκεί θα δείξει ποιοι το έχουν, που θα παίξουν με άντρες. Ακριβώς. Σωματικά, γιατί κάποιοι είναι και έξυπνοι βρωμιάριδες, ας πούμε, και στο χτήμα και σε αυτά. Εκεί θα δείξει ποιος έχει τα γκάτς να αντέξει. Δηλαδή, άμα σε χτυπήσει, να τον παίξει και εσύ βρώμικα, να τον παίξει αθλητικά, να τον παίξει καθαρά, να έχει το θράσος, το θάρρος να παίξει καθαρά και εσύ. Ένα είναι αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Και ένα δεύτερο, με τα πρώτα πρωτοσέλιδα, με τους πρώτους παχιούς τίτλους στις εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, στα site, με τα πρώτα αφιερώματα, να μείνει το μυαλό μέσα στο κεφάλι, να μην νομίσουν τα παιδιά αυτά ότι ξαφνικά έγιναν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μέση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο.
Χρειάζεται. Αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Διαχείριση του προπονητή, του team, γενικότερα των ανθρώπων, των συμπαικτών που είναι μεγαλύτερη ηλικία. Αν δούνε ότι πάει ένας με δύο γκολ. Και δεν αφήνω κανένα υπονομένο για τον Γαϊτανίδη. Έτσι το λέω γενικά, γιατί έχουμε δει παιδιά να χάνονται έτσι. Όπως ήρθαν, έτσι ξαφνικά να τους χάνουμε κιόλας. Άμα καβαλήσω καλά, μη φίλε, τελείωσε. Πρέπει να είσαι στην προπόνηση. Ούτε τατουάζ, ούτε τίποτα, το έχω πει 100 φορές και τα τατουάζ είναι καλά, αλλά να σε αρέσει προπόνηση. Άμα δεν κάνεις προπόνηση, δεν θα επιτύχεις τίποτα. Στέλιο, το τατουά. Αν ο παίχτης είναι σκυλή στην προπόνηση, σωστό, κάνει σωστή ζωή, τρώει σωστά, κοιμάται σωστά, ας κάνει και... Δεν με ενδιαφέρει το τατουάζ. Ναι, μπορεί να κάνει και το τατουάζ, αλλά δεν θα παίξει με τα τατουάζ μπάλα. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να παίξει, να κάνει σκληρή προπόνηση, να αγωνιστεί, να δουλέψει μες στο κήπεδο. Με πολλά τατουάζ κάνεις καριέρα μόνο σαν master chef. Μόνο σαν μάγειρας. Που και εκεί, άμα δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, θα ξεφτυλιστείς. Θα σου πει, άστο, φίλε. Άστο. Εντάξει. Έγινε. Εγώ πιστεύω ότι τη μεγάλη κίνηση θα τη δούμε και θα τρέξουμε όλοι στο αεροδρόμιο. Τίποτα άλλο, δεν σου λέω, φίλε. Θα έρθουν. Αλλά μάλλον θα πάει και τη Γρανολαδία και έτσι θα μπορούσαμε να πάμε. Θα έρθουν δύο μεγάλοι παίκτες. Ένα χαφ, ένα φορ. Ένας μεγάλος αμυντικό χαφ. Δεν θα είναι Ολιβέιρα, θα είναι ένας άλλος ίδιου βεληνεκούς. Θα τον πρικίσει τον νέο προπονητή με δύο σημαντικούς, ενδεκαδάτους, πρωτοκλασάτους, ακριβούς ποδοσφαιριστές. Αυτό. Κωστή, 283 βάλε και στην κλήρωση. Να σε βάλω. Φιλιά, γεια σου Στελάρα. Πάμε δύο γραμμές ακόμα. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλημέρα, αγόρι μου. Τι γίνεται. Καλά, εσύ. Λονδόν. London City. Τώρα κατάλαβα. Έλα, Κωνσταντίνε, τι γίνεται. Όλα καλά. Λοιπόν, Τσούπας, από κάτω. Τσούπας, girlfriend, οε, 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 οε. Αυτό, φίλε, με σημάδεψε, να ξέρεις. Με σημάδεψε. Για πες, ρε Κωνστάκη. Λοιπόν, εν έτη, φίλε, 2019 και δεν έχουν δικαίωμα οι Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίσουν. Τραγικό. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Φίλε, θα το αφήσω εδώ, δεν θέλω τραγικό, να το πω πραγματικά. Τραγικό και μεσαιωνικό, φίλε. Έτσι. Τραγικό και μεσαιωνικό. Έτσι όπως έχει φτάσει η τεχνολογία, να μην μπορούν οι Έλληνες του εξωτερικού, που είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες του εξωτερικού σε πολλά πράγματα, έτσι. Και επειδή είναι έξω, δηλαδή τι πάνε να πει, δεν τους νοιάζει. Γιατί είναι έξω, ήθελαν να φύγουν οι πιο πολλοί για ρώτα. Μήπως γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουν πιο πολύ, μήπως τα μυαλά που φύγαν έξω θα πρέπει να γυρίσουν στη χώρα. Αλλά τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, Κώστα. Έτσι ακριβώς. Το άλλο, εντάξει. Περιμένουμε να αρχίσουν τα σοβαρά μάτσκοση. Ναι. Εκεί θα δούμε το πνεύμα, τη δύναμη και τη θέληση της ομάδας, πραγματικά. Φυσικά. Και πόσο εκεί γρήγορα θα αφομοιώσουν αυτά τα οποία ο καινούριος προπονητής θέλει να προσθέσει στα ήδη υπάρχοντα θετικά της ομάδας, γιατί ήδη βρήκε ο άνθρωπος και με σεβασμό στέκεται πάντα όταν μιλάει για τον προηγούμενο προπονητή και την προηγούμενη κατάσταση. Να το σημειώσουμε και αυτό. Είναι πολύ προσεκτικός και πολύ σεβαστικός. Αναγνωρίζει τι είχε γίνει πριν. Δεν πάει να ακυρώσει τίποτα. Εντάξει, ο άνθρωπος φαίνεται μέχρι τώρα, έτσι, γιατί όπως λέμε ματάκι χορταράκι για όλους. Αυτό, φίλε. Αυτό. Αλλά μέχρι τώρα έχει καλά δείγματα. Και κάτι άλλο που είπες στην αρχή, όπως ξεκίνησες με το στην προπόνηση που ευάρεσε το πρώτο σουτ και το απέκρουσε ο Σούπερμαν. Δεν ξέρω, το είδατε αυτό το βιντεάκι? Γιατί το είδα, ναι, το είδα. Και στον τοίχο μας είναι, το ανέβασε και στο zoomus.gr. Για πες τι έλεγες. Υπάρχει ένα άλλο μετά που τη βαράει χαμηλά και τη στέλνει Skype μπροστά του. Και λέω, αυτός έπαιζε σίγουρα δεξιμπακ. Δεξιμπακ, αλλά φίλε, σε τέτοιο επίπεδο. Καταρχήν, το σουτ στο γάμα είναι σουτ που κάνει δεκάρι, φίλε. Δεν ξέρω αν το είδες. Και θέλει να τη στείλει εκεί. Και είναι σίγουρος ότι θα το φάει. Δες και το επόμενο που το βάζει μέσα. Εντάξει. Δες και το επόμενο που το βάζει μέσα. Χαμηλά και είναι σίγουρος, ότι εκεί που τη στέλνει στο γάμα θα τον εκθέσει. Γιατί εκεί τώρα γίνεται χαβαλές σε στοιχηματάκια, γιατί τη κάνει έτσι ο Σούπερμαν και τη βγάζει. Και τραβάει τα μαλλιά. Πού πας, βρε. Αν είχαν περισσότερο θάρρος με τον προπονητή. Και ήταν πιο πολύ καιρό μαζί ο Πασχαλάκη, σίγουρα του λέγε, πού πας βρε γατάκι, πού πας βρε, άπαλε. Γεια σου Κωνσταντέν, ζούμου σου αδερφέ μου, πάνω απ' όλα, φιλιά πολλά, πρώτα τα 4 γράμματα και μετά τα 3, έτσι, εννοείται. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, να κλείσουμε σήμερα. Γεια σας, καλημέρα. Έλα ρε Κωνσταντή, καλημέρα. Καλώς τη Βαλανιδωράχη. Λοιπόν,
Θέλω να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου, όπως ο κύριος Βαρινάκης, τον νέο πρωθυπουργό της χώρας. Μάλιστα. Γιατί πραγματικά η λυθιότητα του προηγούμενου δεν έχει όρια, έσπασε όλα τα κοντέρ όταν καταντάς και βγάζεις για πρωθυπουργό έναν άνθρωπο που έχει χαιρετήσει κούκλες στις βιτρίνες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, συγχαρητήρια λοιπόν και καλή δουλειά στο έργο του. Θα πω για την ομάδα μου. Η ομάδα εγώ σε καμία περίπτωση δεν ανησυχώ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν πληρώνεις 8 εκατομμύρια για προπονητή, υπάρχει κάποια σοβαρότητα, υπάρχει κάποιο επίπεδο. Λοιπόν, τώρα όσο για τους ξένους που δεν μπορούσαν να ψηφίσουν οι άνθρωποι, ναι, είναι πραγματικά λυπηρό, όμως εμένα δεν μου φαίνεται τίποτε παράξενο. Τους διώξανε τους ανθρώπους, δεν φύγανε, τους διώξανε με τις κινήσεις του. Οπότε λοιπόν, παιδιά, μη σας φαίνεται τίποτε παράξενο. Τώρα, όσο για το σουβλάκι και το καλαμάκι της Αθήνας, είχα πάει στην Παλίνη πέρσι το τέτοιο καιρό και του λέω θέλω ένα σουβλάκι. Καλαμάκι κύριε, όχι εγώ θέλω σουβλάκι, του λέω και επέμενα θέλω σουβλάκι. Αυτό είναι το μεταξύ. Μυστικός θα μείνεις αν επέμενες. Και όχι, πέρασε το δικό μου, δεν ξέρω. Με παντομήμα. Θέλω εκείνο που κρατάει αυτός. Θέλω ένα τέτοιο. Δεν ξέρω, εγώ του είπα θέλω σουβλάκι με από την Πρέβεζα, του λέω. Και συγκεκριμένα από Άγριο χωριό του το ράχι του λέω της Πρέβεζας και απαιτώ να έχω ένα σουβλάκι, του λέω εγώ. Δεν ξέρω το καλαμάκι που βρίσκεται, του λέω εγώ. Τέλος πάντων, θέλω να κλείσω και να πω το εξής, ότι Ιβάν, τώρα θα χρειαστεί να πολεμήσεις άλλο τόσο από ό,τι πολεμούσες. Δεν μασάει τίποτα, βρε. Άστον να νομίζουν, άστον να υποτιμούν, άστον να ονειρεύονται. Υπάρχει Κωστή εδώ πέρα, φίλε, ο Γίγας. Άστο. Κωστή μου, είμαστε πάρα πολύ τυχερός λαός. Απλά θέλω να το υπενθυμίσω αυτό, γιατί δεν ντρέπονται καθόλου. Βγήκε σήμερα ο κόκκινος πρωταθλητής. Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Ξεπροστιάζονται. Ξεπροστιάζονται, φίλε, μόνοι τους τα λένε. Μόνοι τους. Άστο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κλιβερή. Να είσαι κλιβερή. Να είσαι. Γεια σου, Κούδα! Γεια σου, Βασιλάκι μου, σου, αδερφέ μου. Μαέστρο, δώσε λίγο από το 1 μέχρι το 52 να δώσω τη σακούλα. Το 29. Νόμιζα ότι βαλσαμώθηκες και ότι δεν παρακολουθείς, αλλά φίλε, ευτυχώς βγάζει μια αντίδραση, ένα μικρό εγκεφαλικό κάτι. Άνοιξε ρε φίλε, άνοιξε την ποιότητα. Σαφέτης. Κωστάκη, γεια σου Κωστάκη, σαφέτη. Φίλε, τι απόδοση δίνουν αυτά να ακούγονται σε οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο της χώρας 10 παρα 5 και να παίζουν από τις 8.30. Δεν πρέπει να βγάζουμε αράχνη στα ακούσματά μας να μας τα κλέβουν. Δεν είναι αποκλειστικότητα. Λοιπόν, το τσιτσί πηγαίνει Παναγιώτη σε 485 από τα τηλέφωνα. 485. Παναγιώτη, πηγαίνεις στο φίλο μας τον Μιχάλη, στον Εύωσμο, για τη σακούλα με τα κρέατα. Παναγιώτης 485. Πάρε ένα τηλεφωνάκι έξω στην Μαριλής για να δώσεις και το ονοματεπώνυμο, να στείλω ονοματεπώνυμο για να είμαστε ωραίοι και τακτοποιημένοι. Τέλος και της δεύτερης ώρας. Σας αφιερώνουμε γλυκά στη Μούρη, μην ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εξαιρετικά πράγματα τρώνε εκεί, υπέροχα. Δεν ξεχνάτε, Climart 917-646, τα πάντα στον κλιματισμό, συστήματα VRV, αντλίες θερμότητας, φοροπρόβλεψη 22-50-02, Γιώργος Μουτσιάνας, 25 χρόνια, τα πάντα γύρω από την εφορία. Α, έτσι ξεκινάς, δεν μου λες, αύριο έτσι θα μπεις. Από αυτό το κουτί θέλω. Και βέβαια Τέντα Home 430-011, άρχοντα στην Τέντα, μπαμπάς και γιος Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μεγάλα μαστόρια, καλλιτέχνες, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται Παπαδόπουλας με Ασλαμά, έρχεται η Τρόικα, Χρήσαδος είναι εξωτερικά, να πούμε στις προετοιμασίες. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, 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 bye. Δεν μας πέφτει με τίποτα, λέμε. Η διάθεση και το πάθος.